Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και απόψε εδώ παρέα μας στις παρεμβάσεις. Είναι 5η 13 Μαΐου. Η επικαιρότητα πλούσια, θα τη δούμε τώρα αμέσως με τους συναδέλφους, τον Νίκο Ελευθερόγλου και τον Γιώργο Καλαμέρο. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε μετά της πανδημίας και τα ιατρικά και τα υπόλοιπα. Έχουμε και καλά νέα, έχουμε και ανησυχητικά νέα. Για πες μας λοιπόν, Νίκο. Να πούμε το καλό νέο της ημέρας είναι ότι από αύριο ξημερώνει μια άλλη μέρα. Τελειώσαμε με τα μηνύματα. Πλησιάζουμε σε μια μορφή κανονικότητας. Τελειώσαμε με τα μηνύματα, τελειώσαμε με τις απαγορεύσεις της μετακινήσης μας. Τελειώσαμε τις απαγορεύσεις να μην μπορούμε να μπούμε σε ένα μαγαζί να ψωνίσουμε. Πάει το ωράριο μέχρι τις 12.30. Αρχίζει τουλάχιστον αυτό τα καλά νέα μιας νέας μέρας. Ναι, σε μέση τέλος λοιπόν. Έτσι, τα τελευταία τα στείλαμε σήμερα όσοι στείλαμε. Μπορούμε να κάνουμε και μια αποτίμηση ότι. Άνοιξε και ο τουρισμός εδώ, βλέπουμε τον κύριο Θεοχάρη. Σήμερα ακριβώς. 6 μήνες lockdown. Με φόντο με σύνθημα, ναι. Στο Σούνιο. Ναι, στο Σούνιο. Με σύνθημα ανοίγουμε πανιά ο ελληνικός τουρισμός. Αυτό το σύνθημα που επέλεξε ο ΕΟΤ στην καμπάνια του. Ελπίζουμε λοιπόν από αύριο που ανοίγει ο τουρισμός να αρχίζουν να έρχεται κόσμος. Δηλαδή ήδη σήμερα έγιναν οι πρώτες αφήξεις τουριστών. Έχουμε πολύ δρόμο. Το μεγάλο πρόβλημα εξακολουθεί και παραμένει η Μεγάλη Βρετανία, που έρχονται αρκετοί τουρίστες, δεν έχει λυθεί ακόμα το πρόβλημα. All you want is Greece είναι το σύνθημα, το μότο της καμπάνιας. Το μότο της καμπάνιας, το οποίο ήδη ταξιδεύει σε διάφορες χώρες στο εξωτερικό, δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα και είναι αυτό το οποίο βλέπουμε και κάνει το γύρο του κόσμου. Αυτό 7 το απόγευμα είναι που βλέπουμε. 7 το απόγευμα, ακριβώς. Από τη Σαντορίνη μεταφερθήκαμε στο Σούνιο. Αυτό θέλω να πω ότι είναι καλό που έπεσε λίγο ο πύχης. Πέρσι είχαμε μια υπερβολική προβολή με την παρουσία του ίδιου του Πρωθυπουργού στη Σαντορίνη, στο Ηλιοβασίλεμα, και το άνοιγμα του τουρισμού συνοδεύτηκε στη συνέχεια. Γιώργο, φοβάμαι ότι δεν είχε γίνει και αυτή η προσπάθεια πέρυσι, δηλαδή ακριβώς αυτός ο μεγάλος τόνος που δόθηκε, ίσως τα πράγματα ήταν ακόμα πιο τραγικά. Να πούμε ότι πέρυσι. Για την οικονομία. Για την οικονομία και για τους ανθρώπους του τουρισμού. Το κακό ή το αρνητικό, αν το πούμε έτσι, πράγματι ξεκινάει αύριο η καμπάνια να υλοποιείται, αλλά δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το πρόγραμμα στήριξη στους ανθρώπους του τουρισμού. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το δει άμεσα η κυβέρνηση. Ξεναγείταν στους να δρόμους, βοηθήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί. Και να σου πω, δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Πρόσεξε να δεις τώρα. 55 νεκροί. 119 σχολεία κλειστά με τα κρούσματα. Mm-hmm. Εγώ δεν θέλω να γίνω Κασάνδρα. Αυτά είναι έτσι. Τα. Οι νεκροί είναι ένας τραγικός απολογισμός. Ναι. Τα 119 τμήματα και σχολεία, δεν είναι σχολεία ολόκληρα, είναι τμήματα. Αυτό είναι το δεύτερο αρνητικό της ημέρας. 90% αύξηση τα λύματα στη Θεσσαλονίκη. Μακάρι να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε βοηθούντος και του καιρού που βελτιώνεται, να φτάσουμε σε μια όσο δυνατόν. Να πούμε και το καλό, το δεύτερο καλό της είδησης, που είναι για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλές εβδομάδες πέσαμε κάτω από τα 700+ για τους διασωληνωμένους, είμαστε στο 683 και αυτό είναι μεγάλος αριθμός, αλλά πιστεύουμε πλέον ότι θα παρατηρούμε είναι μια πτώση. Είναι αριθμός Μαρτίου αυτός ο αριθμός. Ακριβώς. Το Μάρτιο, κάπως το Μάρτιο ήμασταν. Υπάρχει λοιπόν πολύ σωστά το θέμα που είπε ο Γιώργος ότι 119 τμήματα και σχολεία, αναλογιστούμε ότι πριν μια εβδομάδα περίπου ήταν 27 μόνο. Όταν ξεκίνησε να ανοίγουν τα σχολεία, βέβαια να προσθέσουμε ότι σε αυτή τη εβδομάδα έχουν προσθεθεί τα γυμνάσια και τα δημοτικά που δεν λειτουργούσαν. Άρα αυτό άλλαξε κάποια ποσοστά κρουσμάτων. Να πω και ένα ακόμα ανησυχητικό κομμάτι. Ένα θετικό να πω εγώ ακόμα. 105.832.000 εμβολιασμοί σήμερα, μέσος όρος εβδομάδας 93.532. Η διπλάση περίπου από την προηγούμενη εβδομάδα. Φαίνεται ότι αρχίζει και λειτουργεί το 100.000 που έχει βάλει ο στόχο η κυβέρνηση. Αρχίζει και δουλεύει. Αυτό είναι, παιδιά, 1% του πληθυσμού, του συνολικού πληθυσμού της χώρας την ημέρα. Έτσι, γι' αυτό και μάλιστα 100.000. Σωτήρη, η κυβέρνηση είναι πιο αισιόδοξη τέλος Ιουνίου, και αυτό και το λέει κιόλας, ότι θα μπορέσει να έχει εμβολιάσει το 50% του ενήλικου πληθυσμού, ώστε να ανοίξει και η εστίαση στα εσωτερικά. Δηλαδή να ανοίξει τα μέσα. Με 70% κάλυψη των χώρων. Να δούμε ξανά την προηγούμενη σούπερ που βλέπαμε πριν. Αυτό, 14 Μαΐου. Ναι, τι ανοίγει ακόμα. 14 Μαΐου ανοίγουν τα καζίνο για όσους ενδιαφέρονται να παίξουν. 21 Μαΐου τα OPA Play. Ναι. 31 Μαΐου τα γυμναστήρια. 31 Μαΐου τα γυμναστήρια. Συγγνώμη. Τα γυμναστήρια που θα ανοίξουν για εμβολιασμένους. Για όλους. Ανοίγουν για όλους. Και 31 Μαΐου, εκτός από τα γυμναστήρια, θα ανοίξουν και τα catering και θα ανοίξουν και οι δεξιώσεις. Και οι δεξιώσεις θα ανοίξουν, αρχικά το σχέδιο για 100 άτομα σε κάθε δεξίωση γάμου ή βάπτισης.
προκρίθηκε η λογική ότι θα εφαρμοστούν τα μέτρα ένας άνθρωπος ανά 25 τετραγωνικά. Επίσης, για τους ενδιαφερόμενους, 7 Ιουνίου βλέπω οίκη ανοχής ανοίγουν. Οίκη ανοχής ακριβώς. Και αύριο ανήκει η πλατφόρμα για την εστίαση. Πολύ σημαντικό. Αύριο 10 το πρωί έχει πει ο κ. Γεωργιάδης ότι θα ανοίξει η πλατφόρμα. Για να υποβάλουν, ναι. Υποβάλουν αιτήσεις. Προσπαθούν να υπάρχει γίνεται μια προσπάθεια να καταβάλει η κυβέρνηση μέχρι τέλος Μαΐου να αρχίσουν να δίνουν κάποια χρήματα. Θα ισχύει και για τους ανθρώπους που άνοιξαν καταστήματα εστίαση πέρυσι. Άρα λοιπόν πιάνει ένα πολύ μεγάλο, ένα ευρύ φάσμα. Είναι μεγάλο το κονδύλι, απλώς υπάρχει μια καθυστέρηση. Υπάρχει μια καθυστέρηση, ακριβώς. Όπως είπαμε και για τον τουρισμό, έτσι και για την εστίαση, υπάρχει μια καθυστέρηση. Ανοίγουν χωρίς να υπάρχουν τα αντίστοιχα προγράμματα στήριξης των ανθρώπων που θα απασχολούνται σε αυτό. Άλλο κανένα νέο τώρα, το τριήμερο μαθαίνουμε ότι. Το άλλο που υπάρχει είναι ότι αδειάζει η Αθήνα από αύριο. Για πες, γιατί εγώ δεν το ήξερα αυτό. Πρώτα απ' όλα σταματάμε να υπάρχουν αυτά τα μέτρα από τις 5 ταξιμερώματα. Από τις 5 ταξιμερώματα μπορεί κάποιος να πάρει ένα καράβι και να ταξιδέψει. Ξυπνήσουμε αύριο 4.30 το πρωί και 5 να είμαστε στο λιμάνι. Η πληροφορία είναι λοιπόν ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι γεμάτα. Ο τελευταίος Έλληνας που έστειλε SMS είναι ο Σωτήρης Ξενάκης, ο οποίος έστειλε το πρωί, είδα στο κινητό του, έστειλε SMS. Και ξέρει κανένα τι λέει. Στείλει ένα κύπελο. Δεν ξέρω, εγώ το έστειλα γιατί έτσι πρέπει. Για λέγε. Η πληροφορία λοιπόν που δείχνει ότι βουλιάζουν πραγματικά τα κοντινά νησιά, το Αγκίστρι, ο Πόρος, θα έχει και το κόσμο. Εκεί πώς πηγαίνουν οι ενδιαφερόμενοι, να δούμε νησιά, τα νησιά πρώτα. Στα νησιά, με εξαίρεση τη Σαλαμίνα, τη Λευκάδα και την Εύβοια, που δεν ισχύει το self-test, εκεί πάνε με self-test. Ή αν έχουν εμβολιαστεί και με τα δύο εμβόλια, με το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Και συγγνώμη, self-test δηλαδή με ένα χαρτί που να λέει ότι έκανα self-test. Ακριβώς. Θα ισχύει ό,τι ισχύει για τον τουρισμό. Ναι, το πληρώνω στους ελφιές. Κοίταξε, υπάρχει μια μεγάλη ομάδα. Θες να πας διακοπές, στην Αίγινα, τον πληρώνεις και το κράτος. Που είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι κάνουν self-test έτσι κι αλλιώς υποχρεωτικά. Υπάρχουν οι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε διάφορες χώρες, οι μαθητές. Που εκεί υπάρχει και μια είδηση για τους μαθητές, Σωτήρη, και έχεις δίκιο που θέλω να το υπενθυμίσεις, ότι από τη Δευτέρα οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί και το διοικητικό προσωπικό σχολείων και γυμνασίων Λυκείων και τα υπόλοιπα θα κάνουν μόνο ένα self-test. Τώρα, εγώ το πρωί όταν το άκουσα αυτό, είπα ή πάνε καλά στα σχολεία ή δεν έχουμε τεστ. Και επειδή τα σχολεία δεν πάνε καλά, υπάρχουν κρούσματα τα οποία προφανώς τα μαθαίνουμε τώρα. Έτσι, και ευτυχώς που γίνονται και τα τεστ και τα μαθαίνουμε, μάλλον αρχίζει να περιορίζεται η δυνατότητα των παροχής τεστ. Ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στην παράδοση του τεστ, μην ξεχνάς ότι όταν είχε ανακοινωθεί το πρώτο σχέδιο, έλεγε ότι όλοι οι ενήλικες θα παίρνουν self-test δωρεάν από το κράτος. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό πλέον. Υπάρχει κατηγοριοποίηση είτε γιατί δεν υπάρχουν self-test είτε γιατί το κόστος μπορεί να υπολογιστεί. Μαθαίνω πάντως ότι μέσα σε επόμενες εβδομάδες αυτό θα έχει λυθεί με έναν τρόπο και εμπορικά. Δηλαδή και οι τιμές θα συρρυκνωθούν λιγάκι. Και θα πάνε και στα σούπερ μάρκετ τα πιθανότητα. Θα μπορεί να προμηθεύει το κόσμο και από το σούπερ μάρκετ. Και υπάρχει βέβαια πάντα η σκέψη στην κυβέρνηση ότι όσοι έχουν κάνει είτε την πρώτη δόση είτε και τα δύο εμβόλια να σταματήσουν να κάνουν self-test. Ήδη σε κάποιες χώρες αυτό εφαρμόζεται. Α, και με την πρώτη μόνο δόση. Ναι, και με την πρώτη δόση, γιατί διασφαλίζει μια αρκετή ανοσία μετά τις 15 μέρες. Άρα υπάρχει μια σκέψη σιγά σιγά να πάμε σε αυτή την επιλογή. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο για τις επιδημίες, γιατί έχουμε και άλλα θέματα να κουβεντιάσουμε. Νομίζω όχι, αυτό είναι τουλάχιστον κυρίως. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Αλέξης Τσίπρας, μίλησε σήμερα στο Delphi Forum. Είπε, χρησιμοποίησε μια αγγλική φράση, το too late, too little, δηλαδή πολύ αργά, πολύ λίγα. Και δέχτηκε πολλά. Αναφερόμενος κυρίως στον τουρισμό. Το είπε με καλύτερη προφορά από το παγό. Ναι. Έτσι, όπου χάσαμε ένα μήνα με τους Άγγλους. Να το λέμε αυτά, μην τα λέμε όλα ρόδινα. Ένας μήνας τώρα χάθηκε. Θα ήθελα να τα ακούσω με πόσο καλύτερη προφορά το είπε από σένα. Πώς? Θα ήθελα να ακούσω με πόσο καλύτερη προφορά το είπε από σένα. Ναι, λοιπόν. Αυτό ξέρει το κοβιντιά. Πες το. Όχι για την προφορά, λες. Και τώρα πάμε, μισό λεπτάκι. Γιατί βλέπουμε εδώ σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Χατζηδάκη μαζί μας και θα πούμε και για το εργασιακό νομοσχέδιο. Όμως, το πρώτο θέμα στην παγκόσμια επικαιρότητα αυτή τη στιγμή είναι αυτά που συμβαίνουν στη Γάζα. Στη Γάζα και στο Ισραήλ. Η κατάσταση φαίνεται ότι είναι όχι απλώς το κόκκινο. Εξακολουθούν και πέφτουν ρουκέτες στο Ισραήλ, εξακολουθούν οι Ισραηλοί και απαντούν με τον δικό τους τρόπο. Ετοιμάζεται χερσαία επέμβαση, λένε. Έχει πολλά επεισόδια στο εσωτερικό και ήδη είναι παραταγμένες δυνάμεις στα σύνορα Γάζας και Ισραήλ. Οπότε δεν αποκλείουν κάποιοι το να έχουμε από ώρα σε ώρα κάποιο πέρασμα των δυνάμεων των Ισραηλινών στην περιοχή της Γάζας. Έχουμε λίγο Δαβίδ και Γολιάθ εκεί. Πάντα ήταν. Εντάξει, εκεί φαίνεται ότι. Είχαμε από προχτές το βράδυ ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Όπου παίρνει κάποιες αποστάσεις, ίσες αποστάσεις. Εδώ βλέπουμε το λιντσάρισμα ενός Άραβα από πολίτες του Ισραήλ, τους οποίους αποδοκίμασε ο Νετανιάχου βέβαια, δημοσίως. Κοίταξε, φαίνεται ότι υπάρχουν σωτήρια δυνάμεις και από την πλευρά της Χαμάς. Μην ξεχνάμε ότι στη λωρίδα της Γάζας επικρατεί η Χαμάς
Και όπως ένα κομμάτι στο, εδώ στο είναι Ισραήλ. Ο Νετανιάχου που το αποδοκιμάζει. Ναι, ναι. Που δυστυχώς φαίνεται ότι επιμένουν σε αυτή τη σύγκρουση. Τους ευνοεί τον καθένα για τους δικούς του λόγους. Ναι, ναι. Η σύγκρουση, τον κύριο Νετανιάχου, γιατί έτσι αποφεύγει. Δεν έχει σχηματίσει κυβέρνηση. Να το θυμίσουμε αυτό, ότι έχει κάνει τέσσερις εκλογικές αναμετρήσεις. Δεν έχει σχηματίσει κυβέρνηση. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να κερδίσει χαμένο έδαφος και η πόλωση τον ευνοεί. Και εδώ κάνει και το παιχνιδάκι του Ερντογάν πια, ο οποίος έχει μπει μπροστά και θέλει να γίνει ο ηγέτης των απανταχού. Μουσουλμάνων, ο Ερντογάν το κάνει κόσμο για δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι διότι βλέπει ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις, με όποιον και έναν αντίπαλο, χάνει στο δεύτερο γύρο και προσπαθεί, επειδή υπάρχει ένα λαϊκό αίσθημα στην Τουρκία, έχουν ξεσηκωθεί, έχουν βγει στους δρόμους οι Τούρκοι και υποστηρίζουν τους Παλαιστινίους, κυρίως λόγω θρησκεύματος. Θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα αποκτήσει την πρόσβαση ξανά με τους πολίτες, να ανοίξει ένα διάλογο με την κοινωνία της Τουρκίας, η οποία τον αποδοκιμάζει, και από την άλλη θεωρεί ότι μπορεί να εμφανιστεί ως επικεφαλής όλου αυτού του κοινού. Βλέπουμε εικόνες από την Αγία Σοφία, από την Αγία Σοφία, που σήμερα άνοιξε και χρησιμοποιήθηκε ως τζαμί για τον Μπαϊράμι. Έξω και μέσα χιλιάδες κόσμος μαζεύτηκε και ένας τεράστιος αριθμός από αξιωματούχους Τούρκους που πήγαν στην Αγία Σοφία, οι οποίοι μας κάνουν και μαθήματα για το πώς πρέπει να σεβόμαστε πώς το λένε, τους Έλληνες μουσουλμάνους και πώς συμπεριφέρονται αυτοί σε μνημεία παγκόσμιου πολιτισμού όπως η Αγία Σοφία. Μπήκανε και γιόρτασαν τον Μπαϊράμι η μέρα Πέμπτη σήμερα μέσα στην Αγία Σοφία. 87 χρόνια. Και 87 χρόνια. Ναι. Ως αντίδραση, αν θέλουμε, με την έκθεση του State Department, η οποία καταδίκασε την συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι στις θρησκευτικές μειονότητες που ζουν στην Τουρκία. Ο κ. Ερντογάν θεώρησε ως καταλληλότερη κίνηση αυτό. Υπήρχαν και δηλώσεις πολύ σκληρές του κ. Ακάρ. Είπε να δει το χάρτη του 1821, που ήταν η Ελλάδα και που είναι σήμερα το 2020. Γι' αυτό είναι επεκτατική η τακτική των Ελλήνων. Άρα πρέπει να τους καταδικάσουμε ως συμπεριφορά και δεν μπορούν να είναι γείτονες με αυτές τις συμπεριφορές. Γενικά η Τουρκία, παρόλο που φαινόταν ότι θα πάει σε μια πιο διαλλακτική κίνηση ενόψει και τη Συνόδου Κορυφής, πολλώνει το κλίμα για πάρα πολλούς λόγους, λοιπόν, τόσο στο εσωτερικό της, όσο και στο εξωτερικό. Και δύο λόγια για τη... για να πω την αντίδραση, γιατί βάλαμε την εντυπωσιακή του γιου του Νετανιάχου. Πες το, είναι σημαντικό. Είναι πολύ σημαντική ως αντίδραση. Είπε, μην μιλάτε εσείς για γενοκτονίες, όταν κάνετε γενοκτονία στους Έλληνες Χριστιανούς και στους Αρμένιους. Ναι, ναι. Είναι μια ανάρτηση που προκάλεσε πολύ μεγάλη αντίδραση η ανάρτηση αυτή. Τώρα, στα δικά μας θέματα έχουμε και την συνάντηση, τη συζήτηση του Πρωθυπουργού με τον Ζόραν Ζάεφ. Το είχαν πει από χθες, όπως θυμάσαι ο Τρίος, ότι μέσα στο πλαίσιο του φόρουμ των Δελφών υπήρχαν προσκαλεσμένοι όλοι οι ηγέτες των Βαλκανικών χωρών. Ναι. Είχαμε λοιπόν τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον κύριο Ζάεφ. Ο κύριος Ζάεφ ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη στήριξη που προσέφερε στο θέμα της πανδημίας, για το ότι είναι κοντά της και την υποστηρίζει την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι στο Μέγαρο Μαξίμου ο κύριος Ζάεφ. Ναι. Είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι φίλος μου, πως ήταν ο κύριος Τσίπρας. Υπάρχει αντίδραση. Υποθέτω πως θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο ο Γιώργος Καραμέρος. Σκεφτόμουν τώρα ότι μετά τη συγγνώμη του Άδωνη Γεωργιάδη στον Νίκο Καρανίκα, πως υπάρχει και κάποια άλλη συγγνώμη σε υψηλότερο επίπεδο για όσα είχαν γίνει το εκείνη την περίοδο. Κοίταξε, νομίζω ότι Γιώργο, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι στρατηγική της. Θεωρεί ότι η συμφωνία ήταν κακή σε κάποια συγκεκριμένα σημεία και καλή σε κάποια άλλα. Αλλά από τη στιγμή που δεσμεύεται η χώρα να την τηρήσει. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Δεν έχει. Υπάρχει ειρήνη στην περιοχή, υπάρχει συνεργασία. Να πω όμως η μεγάλη πρόκληση που υπάρχει. Έτσι, οι ζωές των ανθρώπων άλλαξαν στο προς το χειρότερο, όχι. Να πω το γάτι που πέταξε ο κ. Τσίπρας, είπε ότι φέρει τις συμφωνίες γιατί φοβάσαι μη σε ρίξει ο Σαμαράς. Αυτό είναι το πολιτικό στοιχείο. Στη Βουλή. Ναι, ναι. Να πάμε τώρα στο εργασιακό, μια που θα έχουμε. Να πάμε μισό λεπτάκι. Θα τον έχουμε αμέσως τον κ. Χατζηδάκη και νομίζω ότι μπορούμε να τον δούμε και να τον καλησπερίσουμε, τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Είναι ένα από τα πρόσωπα της ημέρας εδώ στην επικοινωνία. Καλησπέρα κύριε Χατζηδάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ στην τροφιά μας. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα. Δεν έχουμε προλάβει να πούμε κουβέντα για το εργασιακό ακόμα, γιατί υπάρχει πολύ πλούσια επικαιρότητα με διάφορα άλλα θέματα και με το άνοιγμα του τουρισμού και με τα θέματα της πανδημίας και με αυτά που γίνονται στη Γάζα, τα οποία συγκλονίζουν όλο τον κόσμο. Αλλά είναι μια μεγάλη σημαντική μέρα σημερινή με την παρουσίαση του νέου εργασιακού νομοσχεδίου. 125 άρθρα. Πόσα είναι 125 άρθρα. 125 άρθρα. Πάρα πολύ. Λίγα τα μάτια μας, κύριε Χατζηδάκη. Μου λέει ο Γιώργος Καραμέρος, κύριε Χατζηδάκη, ότι το διάβαζε 3 ώρες το απόγευμα. Να κάνω ένα σχόλιο για να είναι έτοιμος. Ναι. Ότι κύριε Χατζηδάκη, αν βγάλετε 3-4 άρθρα, είναι πολύ καλό νομοσχέδιο. Αν βγάλει δηλαδή αυτό που υπονομεύει λίγο το 8ωρο, επιτρέπει τις απολύσεις χωρίς επαναπρόσληψη και κανένα δυο άλλα, είναι πολύ καλό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα και θα τα πούμε ένα-ένα αυτά. Η γενική πολιτική τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ πάντως είναι ότι είναι ένα άρθρο, ένα νομοσχέδιο που σε μια περίοδο που υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανεργία
δεν βοηθάει καθόλου στην αντιμετώπιση της ανεργίας, πέραν των προβλημάτων που δημιουργεί σε αυτούς που έχουν ήδη δουλειά με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Η γενική αντιμετώπιση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν, σας το είχα ξαναπεί πριν από μερικές μέρες, ότι το νομοσχέδιο αυτό είναι ένας οδοστρωτήρας, μια εργασιακή γαλέρα κτλ. Ναι. Όποιος τίμιος άνθρωπος θέλει να το δει αυτό το πράγμα, ανεξάρτητα από οι ιδεολογικές πεπιθήσεις, θα δει ότι η πληθώρα των άρθρων, ξαναλέω, ακόμα και να μην είναι κάποιος κεντροδεξιός, ας πούμε, φιλελεύθερος, όπως θέλετε πείτε το, η τεράστια πλειονότητα των άρθρων είναι άρθρα τα οποία αυτονόητα, χωρίς δεύτερη ανάλυση, στηρίζουν τον εργαζόμενο. Όταν αυξάνει κανείς, ας πούμε, τις γονικές άδειες, όταν εισάγει για πρώτη φορά άδεια στον πατέρα πληρωμένη 14 μέρες όταν γεννιέται το παιδί του, όταν έχεις μέτρα, μια σειρά μέτρα για την βία και τη σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας, όταν κατοχυρώνεις τα δικαιώματα του τηλεεργαζόμενου, όταν ενισχύεις τους deliverades και τους courier από πλευράς υγείας και ασφάλειας και κατοχύρωσης των συνδικαλιστικών τους δικαιωμάτων, όταν κάνεις το σώμα επιθεώρησης εργασίας ανεξάρτητη αρχή για να μην υπάρχουν υποψίες ότι η πολιτεία μπορεί να ευνοεί και να αδικεί, όταν δεν μπορεί αυτό το πράγμα, με συγχωρείτε, να χαρακτηρίζεται ακόμα και από τον πιο φανατικό αντίπαλο ότι είναι όλα αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ. Βεβαίως να κάτσουμε να μιλήσουμε για θέματα τα οποία μας χωρίζουν ιδεολογικά σε θέματα λειτουργίας της αγοράς εργασίας, αλλά δεν μπορεί όλες αυτές οι διατάξεις να θεωρούνται αντεργατικές. Δηλαδή, εδώ, ας πούμε, αν δείτε το νομοσχέδιο που είχε φέρει η κυρία Κεραμέως και ο κύριος Χρυσοχοΐδης για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Ήταν αυτοί που έλεγαν είναι σωστό και οι άλλοι που λέγανε όχι, δεν χρειάζεται πανεπιστημιακή αστυνομία. Αλλά μιλάγαμε επί του συγκεκριμένου, έτσι, πανεπιστημιακή αστυνομία. Εδώ κουβεντιάζουμε, ας πούμε, ότι κατέρευσαν όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων, όταν υπάρχουν όλες αυτές οι διατάξεις που σας είπα και αρκετές άλλες, τις οποίες δεν πρόλαβα να αναφέρω. Και η τηλεργασία. Και θα είναι πολύ ενδιαφέρον στα επιμέρους άρθρα, όταν θα πάμε στη Βουλή με αυτά τα 125 άρθρα, να δούμε όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ θα καταψηφίζουν τις γονικές άδειες, θα καταψηφίζουν την προστασία της πατρότητος, θα είναι αντίθετοι στα μέτρα για τη σεξουαλική παρενόχληση, δεν θα θέλουν να ενισχυθούν τα δικαιώματα των τελιβεράδων και των κούρια, δεν θέλουν τα μέτρα για την τηλεργασία. Δηλαδή, τι είναι αυτή η εμπαθής αντιπολίτευση, τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, για να τα δούμε τώρα κομμάτι κομμάτι. Πάμε σε ένα-ένα. Να δεχτεί κανείς ότι μπορεί από τα 125 τα 100 να είναι θετικά. Ξέρετε πολύ καλά όμως ότι αρκούν 2-3 άρθρα να ανατρέψουν πολύ σημαντικά ζητήματα στην εργασία. Πάμε σε αυτά. Να σας το πω. 56, 57, 58. Εσείς ξέρετε ποια είναι. Τι λένε όμως, γιατί δεν ξέρουμε. Χωρίς να τα διαβάσω όλα, θα πω. Παράδειγμα, το άρθρο 56 για την πρόσθετη εργασία. Αν παραστεί ανάγκη για πρόσθετη εργασία πέρα της συμφωνημένης, ο εργαζόμενος έχει την υποχρέωση να την παράσχει, εάν είναι σε θέση να το κάνει, και η άρνησή του θα ήταν αντίθετη με την καλή πίστη. Μάλιστα, ο μερικός απασχολούμενος θα πληρώνεται την υπερορία 12% και όχι με άλλα ποσοστά. Άρθρο 57, άρθρο 4. Έτσι. Για το θέμα του 40ωρου. Θα μπορεί να απασχολείται επιπλέον 5 ώρες την εβδομάδα κατά την κρίση του εργοδότη. Έτσι. Και μάλιστα στο συγκεκριμένο άρθρο, η παράγραφος 6, λέει ότι αν η επιχείρηση πάρει άδεια από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, θα μπορεί να ξεφεύγουν οι ώρες των επιρροιών περισσότερες από 150. Χωρίς ανώτατο όριο. Μόνο ανώτατο όριο, προσέξτε το κλείνω, κύριε Υπουργέ. Την ανάπαυση. Δηλαδή, 11 ώρες είναι ανάπαυση βάσει του νόμου. Δηλαδή, να μπορούμε να δουλεύουμε και 13 ώρες σε περίπτωση ανάγκης. Αυτά τώρα δεν είναι κερκόπορτες. Αυτά που λέτε σχεδόν όλα είναι αναδιατύπωση ήδη ισχυουσών διατάξεων και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί ΠΑΣΟΚ και επί Νέας Δημοκρατίας και ισχύουν σε όλη την Ευρώπη. Εκείνο το οποίο ισχύει ως κορμός είναι αυτό που σας είπα. Πενθήμερο, 40ωρο, 8ωρο. Έτσι. Αυτό είναι το άρθρο 54, όπως το λέτε. Αλλά από εκεί και κάτω, 56, 57, 58, είναι γεμάτο εξαιρέσεις, κύριε Υπουργέ. Ναι, όλες αυτές οι εξαιρέσεις είναι εξαιρέσεις του ισχύοντος δικαίου. Δεν εισάγονται πρώτη φορά. Μισό λεπτό, να σας πω κάτι. Δεν είναι του ισχύοντος. Μα επιτρέπετε. Τώρα. Υπάρχει ο νόμος 1892-1990 της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Εκεί προσθέτεται το να εφαρμοστεί το σύστημα διευθέτησης του χρόνου εργασίας μετά από έγγραφη συμφωνία. Η λεγόμενη τράπεζα χρόνου. Εκεί αφήνεται τη δυνατότητα να μην πληρώνονται υπερορίες, αλλά να πάρει μέσα σε ένα εξάμηνο αργότερα την υπερορία ρεπό. Ακούστε τώρα. Ποια είναι τα καινούργια. Τα καινούργια είναι ότι δύο είναι. Δύο. Όχι τρία.
2. Τα καινούργια σε όλες αυτές τις διατάξεις είναι ότι από τη μια πλευρά στις υπερορίες πάμε από 96 ώρες το χρόνο στη βιομηχανία και 120 στις υπηρεσίες γενικά, πάμε στις 150 υπερορίες, ώρες υπεροριών. Σωστό. Το χρόνο, ναι. Και αυτό το 150 είναι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος. Στη Σουηδία, ας πούμε, είναι 200. Αυτή είναι μια αλλαγή. Και η άλλη, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι που συμφωνούν με τους επιχειρηματίες, αν συμπέσουν οι βουλήσεις τους, αν εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές, να μπορούν να κάνουν παραπάνω υπερορίες και να πάρουν και παραπάνω λεφτά στην τσέπη τους. Και από την άλλη πλευρά, είναι η ρύθμιση που φέρνουμε σε ατομικό επίπεδο για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, μαζί με άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, όλες τις άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, στις 20 Ιουνίου του 19, λίγες μέρες πριν πέσει, με οδηγία την 1158 του 19, την οποία τώρα δεν έχω μπροστά μου, αλλά την έχω αναφέρει σε διάφορα κανάλια, ελπίζω να μην αμφισβητείτε κανένας. Αν θέλετε μπορώ να πάω και στη Βουλή, μέτρα, το είπατε. Και στη Βουλή. Ναι, ναι. Λοιπόν, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτήν την οδηγία καθιέρωσε την δυνατότητα, ξαναλέω, είναι φιλεργατικό μέτρο, ισχύει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή μεταφέρεται τώρα στο εθνικό δίκαιο κάθε χώρας, αλλά πάντως ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τη δυνατότητα της μάνας, του πατέρα και του φροντιστή παιδιού για λόγους συμφιλίωσης της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή να ζητάνε διευθετήσεις του χρόνου εργασίας σε ατομική βάση. Είναι στο άρθρο 9 της οδηγίας, παράγραφος 1 και 2. Αυτό δεν είναι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Γίνεται για τη συμφιλίωση, επαναλαμβάνω, της προσωπικής με την επαγγελματική ζωή. Γίνεται με πρωτοβουλία του εργαζομένου και εκείνο που κάνουμε εμείς, εκτός από αυτό, είναι ότι πέραν του πατέρα και της μάνας και του φροντιστή παιδιού, το διευρύνουμε σε κάθε εργαζόμενο, στο φοιτητή, ας πούμε, ναι. Ο οποίος θέλει να εξοικονομήσει 2 εβδομάδες από το χρόνο του για να το αφιερώσει στις εξετάσεις του. Ή να πάρει 1 εβδομάδα το καλοκαίρι άδεια να πάει με το φίλο του, τη φίλη του, όπως θέλετε, διακοπές. Αυτό είναι. Και διερωτώ με πού είναι το κακό. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε για τον πατέρα και τη μάνα. Πόσοι πατεράδες και πόσες μανάδες είναι εργαζόμενοι, νομίζω, αν τους μετρήσουμε, δεν έχω πρόχειρα τα στοιχεία, θα είναι, ας πούμε, η μισή και παραπάνω εργαζόμενοι, τώρα, πατεράδες και μανάδες. Να σας πω, λοιπόν, ναι, πέστε μας για θέμα. Το πρόβλημα, λοιπόν, είναι ότι το επεκτείναμε, ας πούμε, σε κάποια κατηγορία άλλη, όπως είναι οι φοιτητές. Τι συζητάμε? Και με συγχωρείτε, ποιοι είμαστε εμείς οι οποίοι θα πούμε στον εργαζόμενο, δίνουμε στον εργαζόμενο τη δυνατότητα, αν θέλει και συμφωνήσει με τον εργοδότη του, να κάνει υπερορίες. Δίνουμε στον εργαζόμενο τη δυνατότητα, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη, αντί για υπερορίες, αν συμφωνήσει και αν τον εξυπηρετεί και αν το θέλει ο ίδιος, να πάρει παραπάνω χρόνο για να κάθεται την Παρασκευή. Κύριε Χατζηδάκη, με συγχωρείτε, για να κάνουμε συζήτηση όμως. Αυτό είναι κακό, δηλαδή αυτό, θα πάμε αυτό να κάνουμε μάτω στο σπίτι του εργαζομένου και θα του πούμε ντε και καλά θα δουλεύεις όπως 5 μέρες. Όπως το περιγράφετε και το έχω διαβάσει εγώ, αυτό είναι όχι κακό, είναι πάρα πολύ καλό. Το δικό μου ερώτημα είναι το εξής. Αυτό πώς, με ποιους μηχανισμούς θα καταφέρετε να ισχύσει έτσι, και έτσι ώστε να μην βρεθεί σε δυσχερή θέση ο εργαζόμενος όταν θα το αρνηθεί. Γιατί κακά τα ψέματα, όλοι ξέρουμε, δεν είμαστε στην ίδια θέση ισχύως ο εργοδότης με τον εργαζόμενο σε μια επιχείρηση. Το ένα είναι σωστά. Αυτό. Και θέλω να πάμε και στην εργασία μετά, αλλά πέστε μας πρώτα αυτό. Λοιπόν, με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι ότι για αυτή την περίπτωση λέμε ότι αν ο εργοδότης πάει στα αυτή του εργαζομένου και του πει ότι θέλουμε να κάνουμε διευθέτηση εργασίας και για κάποιους λόγους ο εργαζόμενος το απορρίψει και ο άλλος πάει να τον εκδικηθεί, να τον απολύσει στη συνέχεια, αυτόματα η απόλυση αυτή θεωρείται από το νομοσχέδιο αυτό, το ίδιο νομοσχέδιο, άκυρη. Και πώς θα το αποδείξει ο εργαζόμενος? Δεν το αποδεικνύει. Είναι, αντιστρέφουμε και το βάρος της απόδειξης, ξέρετε. Το οποίο είναι μια σημαντική ρύθμιση στην προστασία των απολύσεων που γίνεται για πρώτη φορά. Πηγαίνει, μα ισχύουν αυτά τα οποία ισχύουν στο σημερινό δίκαιο, αλλά ισχύουν ενισχυμένα πια για τον εργαζόμενο, γιατί σας είπα, αντιστρέφουμε και το βάρος της απόδειξης. Ρωτήστε εργατολόγους. Και μην ρωτήστε μόνο δεξιούς εργατολόγους, ρωτήστε και αριστερούς. Ρωτήστε όποιο θέλετε, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Να σας πει τι σημαίνει η αντιστροφή του βάρους
της απόδειξης. Κύριε Υπουργέ, είναι συγγνώμη. Μια τομή στο εργατικό δίκαιο. Υπουργέ, αλλά εγώ... το βασικό το οποίο, προσέξτε. Ναι. Η βασική ρύθμιση που φέρνουμε, αυτή είναι η βασική ρύθμιση του νομοσχεδίου, είναι και να δω τι θα κάνει η αντιπολίτευση σε αυτή τη ρύθμιση. Είναι ένα παλιό αίτημα της ΓΕΣΕΕ, που είναι η ψηφιακή κάρτα εργασίας, με βάση την οποία θα πηγαίνει ο εργαζόμενος το πρωί στη δουλειά του, θετικό. Θα δηλώνει ότι έφτασε ή με μια κάρτα ή με το κινητό του ή με ένα τάμπλετ ή με οτιδήποτε. Ναι. Θα κάνει το ίδιο όταν φεύγει, θα δηλώνει με τον ίδιο τρόπο τις υπερορίες του και θα υπάρχει ένας κεντρικός μηχανισμός στο Υπουργείο, ο οποίος θα επιβλέπει όλα αυτά, ένας ηλεκτρονικός μηχανισμός. Και εάν η επιθεώρηση εργασίας, η νέα ανεξάρτητη αρχή που κάνουμε, που είναι μια μεγάλη τομή, θα πάει και θα διαπιστώνει ότι κάποιος εργαζόμενος του είπε ο εργοδότης να μην δηλώσει ότι παρίσταται εκεί πέρα, θα πέφτουν πρόστιμα. Όπως επίσης θα πέφτει μεγάλο πρόστιμο, 10.500 ευρώ για κάθε εργαζόμενο που δεν δηλώνεται στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας. Τα πράγματα αλλάζουν στην αγορά εργασίας. Να σας πω κάτι, σας το λέω από την καρδιά μου. Το ξέρετε πολύ καλά ότι η κυβέρνηση αυτή και εγώ προσωπικά είμαστε υπέρ της επιχειρηματικότητας. Δεν το κρύβουμε. Γιατί είναι προϋπόθεση για να υπάρξουν θέσεις εργασίας, να υπάρξει ανάπτυξη στον τόπο κτλ. Αλλά είμαστε υπέρ της υγιούς επιχειρηματικότητας, όχι υπέρ της λαμογιάς. Διότι η λαμογιά νοθεύει και την ελεύθερη οικονομία και υπονομεύει την υγιή επιχειρηματικότητα και κάνει κακό και σε όλους τους επιχειρηματίες που κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Λοιπόν, ναι, επιχειρηματικότητα, αλλά θα μπουν τα πράγματα σε μια σειρά. Τώρα, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη, είναι σωστή η ψηφιακή κάρτα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά να γυρίσω λίγο στο άρθρο 65, παράγραφος 3, που είναι η απόλυση. Πηγαίνει ο άλλος στο δικαστήριο και έχει τη δυνατότητα το δικαστήριο, δηλαδή το δικαστήριο επιδικάζει ουσιαστικά μια επιπρόσθετη αποζημίωση και δεν μπορεί να ξαναγυρίσει στη θέση του εργαζόμενου. Αυτό δεν ανοίγει την όρεξη για κάποιους που θέλουν να κάνουν μαζικές απολύσεις. Θα τους διώχνουν, θα τους δίνει λίγη παραπάνω αποζημίωση και τελείωσε. Να το διευκρινίσουμε. Ναι. Πρώτα απ' όλα για τις μαζικές απολύσεις ισχύει μια ρύθμιση του ΣΥΡΙΖΑ από το 2017 και αυτή τη ρύθμιση κρατάμε. Για τις μαζικές απολύσεις, μια και το λέω. Δεν το αλλάζω. Αλλά πάμε στο συγκεκριμένο θέμα. Για την προστασία σε ατομική βάση από απόλυση υπήρχε ήδη ένας μακρύς κατάλογος. Αν το δείτε εκεί στο άρθρο που αναφέρεστε, ξεκινάει το άρθρο με ένα κατάλογο που λέει ότι απαγορεύεται η απόλυση για λόγους καταγωγής, θρησκείας, γλώσσας, φύλου, ηλικίας. Λέει διάφορες περιπτώσεις. Όλα αυτά τα κρατάμε. Ενισχύουμε αυτό το κατάλογο, προσθέτουμε καινούργια πράγματα. Ένα πράγμα που σας το είπα ήδη, σε περίπτωση που πάει ο άλλος και αρνηθεί ο εργαζόμενος να κάνει διευθέτηση και πάει να τον απολύσει. Προστατεύουμε τον πατέρα επίσης. Σε κάθε γέννηση παιδιού για 6 μήνες μετά τη γέννηση. Είναι πρώτη φορά που εισάγεται αυτό το μέτρο. Μέχρι τώρα υπήρχε προστασία μόνο για τις μητέρες. Θετικό. Και θα δείτε επίσης εκεί στο τέλος του άρθρου, παίρνουμε και μια περίπτωση που ήταν μέχρι τώρα στην γκρίζα ζώνη, στις άλλες κατηγορίες που δεν υπήρχε πλήρης προστασία από απόλυση, για ενάσκηση δικαιώματος που κάνει ο εργαζόμενος, δηλαδή ο άνθρωπος, να το πούμε απλά τώρα. Θέλει να πάρει άδεια. Ήθελε να πάρει μια άδεια και ο άλλος πήγε και τον απέλυσε επειδή πήρε άδεια όπως είχε δικαίωμα. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση αυτόματα κηρύσσεται άκυρη απόλυση και επαναπροσλαμβάνεται όπως και στις άλλες περιπτώσεις απάνω στις οποίες αναφέρθηκα ήδη. Τώρα, πέραν αυτών υπήρχαν και ορισμένες άλλες περιπτώσεις, βασικά δύο. Το ξέρουν οι εργατολόγοι. Ποιες είναι αυτές οι δύο περιπτώσεις? Είναι η περίπτωση που υπάρχει ένταση στις σχέσεις του εργαζομένου με τον εργοδότη. Ένταση. Και υπάρχει και η περίπτωση που σε μια επιχείρηση γίνεται αναδιάρθρωση. Ζορίζεται οικονομικά η επιχείρηση. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν παίρνουμε τη ρύθμιση του γαλλικού και του ισπανικού δικαίου. Μπορείτε να ανατρέξετε, εμείς μπορούμε να τα δώσουμε και στη δημοσιότητα. Ό,τι ισχύει στη Γαλλία και την Ισπανία, που είναι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος θεωρώ, το παίρνουμε και το εφαρμόζουμε και εδώ. Τι λέμε δηλαδή? Σε αυτές τις περιπτώσεις, τις τελευταίες, όχι τις άλλες, που υπάρχει απόλυτη προστασία και είμαστε πέραν του ευρωπαϊκού μέσου όρου, αρκετά καλύτερα για τον εργαζόμενο εννοώ. Σε αυτές τις δύο τελευταίες περιπτώσεις, της έντασης και της αναδιάρθρωσης επιχείρησης, δίνουμε τη δυνατότητα στο δικαστήριο και στη μια πλευρά και στην άλλη να το ξανασκεφτούν. Δηλαδή, ένας εργαζόμενος που προσφεύγει εναντίον της απόλυσης μπορεί για κάποιο λόγο ο άνθρωπος στη συνέχεια να βρει δουλειά, να πει εντάξει, σταματάω. Αλλά δίνουμε και τη δυνατότητα στον εργοδότη επίσης να το ξανασκεφτεί και να πει
εντάξει, τα βρήκαμε, τον επαναπροσλαμβάνω. Εάν δεν γίνει αυτό, σύμφωνα πάλι με τη ρύθμιση που υπάρχει στη Γαλλία και στην Ισπανία, την οποία ουσιαστικά αντιγράφουμε, λέμε ότι σε αυτή την περίπτωση ο εργαζόμενος παίρνει μέχρι και τριπλάσια αποζημίωση από ό,τι θα έπαιρνε κανονικά, δηλαδή την κανονική του αποζημίωση συν μια αποζημίωση μέχρι 24 μήνες, και με αυτόν τον τρόπο κλείνει το θέμα. Τώρα, ένα ερώτημα που θέλω να κάνω, πέραν του ότι βεβαίως δεν νομίζω ότι οι κυβερνήσεις της Γαλλίας και της Ισπανίας είναι τρελές, είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση τι να κάνουμε, ας πούμε. Υπάρχει ένταση στις σχέσεις μεταξύ αυτών των δύο ανθρώπων. Εντάξει, αυτά υπάρχουν. Αυτά υπάρχουν στο ιδιωτικό τομέα. Αυτά υπάρχουν στο ιδιωτικό τομέα. Στον ίδιο χώρο δεν γίνεται τώρα, το καταλαβαίνω. Αυτά υπάρχουν. Κύριε Υπουργέ, όμως, δεν είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ εναντίον του νομοσχεδίου. Άντε, τρελάθηκε ο Τσίπρας, σας λέει ότι είσαι σαν τη Θάτσερ, σαν τον Ρέιγκαν, συνηθισμένα αυτά. Και το ΠΑΣΟΚ εναντίον, και το Κομμουνιστικό Κόμμα εναντίον, και τα συνδικάτα εναντίον, και η Ελληνική Λύση εναντίον. Ναι, μου έκανε εντύπωση από αυτές τις αντιδράσεις. Κρατάω μία. Μία αντίδραση της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕΕ. Είδα τη ΔΑΚΕ βέβαια και διαφοροποιήθηκε και πολύ σωστά διαφοροποιήθηκε. Όπως και οι εργαζόμενοι στην επιθεώρηση εργασίας διαφοροποιήθηκαν και μίλησαν για μεταρρύθμιση. Η ΓΕΣΕΕ, προς κατάπληξή μου, τι είπε. Η ΓΕΣΕΕ είπε, η πλειοψηφία της, ότι εμπιστεύεται περισσότερο τον εκάστοτε υπουργό εργασίας και εμένα, του νεοφιλελεύθερου οδοστρωτήρα και της εργασιακής γαλέρας, για να κάνει τους ελέγχους μέσω του σημερινού ΣΕΠΕ, από ότι μια καινούργια ανεξάρτητη αρχή κατά τα πρότυπα της ΑΑΔΕ, ας πούμε, ή κατά τα πρότυπα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, όπου θα υπάρχει ένας διοικητής που θα επιλέγεται από μια επιτροπή που θα είναι πρόεδρος ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ και θα περνάει από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής κτλ. Αυτό είναι μια μεταρρύθμιση που κάνουμε υπέρ των εργαζομένων. Και ειλικρινά το λέω, μου κάνει εντύπωση που το θεσμικό τους όργανο βγήκε εναντίον μιας λύσης η οποία είναι αναντήρητα. Δύο ερωτήσεις θα μας κάνω μισό λεπτό, κύριε, επειδή αφορούν και πολύ κόσμο. Δύο ερωτήσεις. Η μία, επειδή το αναφέρατε ονομαστικά στην αρχή της κουβέντας μας, είπατε ευνοούμε τους ντελιβεράδες. Και επειδή έχουν γίνει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και κάνουν μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά σε πολύ σκληρές συνθήκες, τώρα μην τα λέω, τα βλέπουμε και τα ζούμε. Τι κάνετε για τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι έχουν βγει πολλές φορές στους δρόμους και διαμαρτύρονται, σκοτώνονται κάθε μέρα, τραυματίζονται. Είναι δύο κατηγοριών αυτοί οι άνθρωποι. Είναι αυτοί που έχουν εξαρτημένη σύμβαση εξαρτημένη, συγγνώμη, εργασίας, και αυτοί που έχουν παροχή υπηρεσιών. Και δουλεύουν, ας πούμε, ως αυτοαπασχολούμενοι. Εκεί μπορεί να κάνουν και μια άλλη δουλειά οι άνθρωποι για να βγάζουν περισσότερα λεφτά στο σπίτι τους κτλ. Τώρα, η δεύτερη κατηγορία, η πρώτη είναι καλυμμένη σε σημαντικό βαθμό. Όχι απόλυτα, αλλά είναι καλυμμένη και από νόμους που είχαν περάσει και από το ΣΥΡΙΖΑ. Τίμια πράγματα. Τώρα, η δεύτερη κατηγορία, οι αυτοαπασχολούμενοι, δεν ήταν καλυμμένοι. Ούτε για τα συνδικαλιστικά τους δεν υπήρχαν προβλέψεις. Ούτε για τα ασφαλιστικά τους. Ούτε για την υγεία και την ασφάλειά τους. Έτσι, ακόμα. Αυτό. Τώρα λοιπόν επιβάλλουμε σαφείς, έχουμε σαφείς προβλέψεις για να καλύπτονται οι άνθρωποι, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις που συνεργάζονται να τους δίνουν τον εξοπλισμό των αναγκαίων, να τους καλύπτουν κτλ. Και σίγουρα αυτό είναι ένα βήμα μπροστά. Μάλιστα. Και τώρα, δεύτερο. Γι' αυτό, επειδή είναι σχετικό. Και βάζετε όμως και τους κούριερ να δουλεύουν Κυριακή. Ταχυμεταφορές, ταχυδρομεία και Κυριακή, που δεν υπήρχε. Και άλλες ειδικότητες. Έτσι γίνεται παντού. Προσέξτε τώρα, βάζουμε πράγματι, αυξάνουμε, να τα πούμε ανοιχτά. Αυξάνουμε την λειτουργία της οικονομίας στις Κυριακές. Υπάρχουν μια σειρά από ξέρετε, η εστίαση λειτουργεί τις Κυριακές, τα ταξί λειτουργούν τις Κυριακές, ο νοσηλευτικός κλάδος. Ανθοπολία, τα ζαραβλαστία. Ναι. Τώρα, σε αυτά προσθέτουμε εμείς βιομηχανίες νοσηλευτικού υλικού και φαρμακευτικού υλικού, έτσι, και νομίζω καταλαβαίνει κανένας, ιδιαίτερα σε αυτή τη μεγάλη κρίση που ζούμε, είναι λίγο, δεν νομίζω ότι δεν είναι πολύ λογικό, ενώ λειτουργούν στην υπόλοιπη Ευρώπη να τους έχουμε εδώ κλειστά. Τα logistics επίσης είναι κλειστά την Ελλάδα την Κυριακή, ενώ οι ανταγωνιστές, ας πούμε, του λιμανιού του Πειραιά είναι ανοιχτοί.
δεν μπορεί να έχουμε ανταγωνισμό, ούτε μπορεί να προσδοκούμε ανάπτυξη ισχυρή και θέσεις εργασίας, λοιπόν, εάν είμαστε κλειστοί ενώ οι άλλοι είναι ανοιχτοί. Λοιπόν, να ρωτήσω και για την τηλεργασία, θέλω μια ερώτηση. Και δύο-τρεις κλάδους συμπεριλαμβανομένης της πληροφορικής, των data centers και τα λοιπά, που σε όλο τον κόσμο είναι ανοιχτά και αν θέλουμε να δούμε μεγάλες επενδύσεις εκεί, πρέπει να είμαστε ανοιχτοί. Αλλά την Κυριακή όσοι δουλεύουν, ναι, παίρνουν 75% παραπάνω από ό,τι παίρνουν μια καθημερινή. Και εν πάση περιπτώσει και εκεί δεν αλλάζουμε το δίκαιο από πλευράς κάλυψης χρημάτων. Δηλαδή εκεί ό,τι υπήρχε υπάρχει. Απλώς κάποιοι κλάδοι που ήταν κλειστοί τους δίνουμε τη δυνατότητα να ανοίξουν για λόγους ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Πάμε στη τηλεργασία. Η τηλεργασία έγινε λόγω κορονοϊού, λόγω της πανδημίας. Έχει γιγαντωθεί στην Ελλάδα, ήταν σε πολύ μικρότερο ποσοστό και έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Λοιπόν, το ερώτημα που έχω να κάνω με τη τηλεργασία. Αν ο εργοδότης δεν είναι καλός εργοδότης, κάνει ένα εργαζόμενο να δουλεύει ουσιαστικά 24 ώρες το 24ωρο. Δηλαδή, δίνει τη δυνατότητα σε ένα εργοδότη να έχει ένα εργαζόμενο ο οποίος θα πρέπει να είναι alert όλη την ημέρα στο σπίτι του ή όπου είναι, στο tablet, μπροστά σε ένα tablet, σε ένα υπολογιστή. Αυτό πώς θα προστατεύσετε τους εργαζόμενους από κακούς εργοδότες? Μέχρι τώρα υπήρχαν κάποιες ρυθμίσεις οι οποίες δεν ήταν απόλυτα προστατευτικές, σε σωστή κατεύθυνση, αλλά ήταν ελλιπής του 2010, όταν και η τηλεργασία δεν είχε προχωρήσει βεβαίως ουσιαστικά όπως έγινε τώρα λόγω και του κορονοϊού. Εμείς, πέραν της προστασίας των ατομικών δεδομένων, θεσπίζουμε και το δικαίωμα της αποσύνδεσης. Αυτό το κάνουμε τρίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προηγήθηκε η Γαλλία, η Ιταλία και είμαστε η Ελλάδα τρίτη χώρα που το κάνει. Δηλαδή, επιβάλλουμε με το δικαίωμα της αποσύνδεσης στον εργοδότη να μην ενοχλεί τον εργαζόμενο πέραν του ωραρίου του, του συμφωνημένου που έχουν σε συλλογική σύμβαση, ατομική σύμβαση, του ήδη ισχύοντος ωραρίου, να μην τον ενοχλεί ούτε με emails, ούτε με μηνύματα, και θα εξασφαλιστούν γι' αυτό όλες οι τεχνικές προϋποθέσεις φυσικά για να κατοχυρωθεί στην πράξη. Και επίσης μια από τις προϋποθέσεις προς αυτή την κατεύθυνση είναι πάλι η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας, η οποία και σε αυτή την περίπτωση είναι μια πρόσθετη εγγύηση για τον εργαζόμενο. Κύριε Υπουργέ, αν για κάθε 4 εργαζόμενες που δουλεύουν 2 ώρες επιπλέον, δηλαδή 2-4-8, δεν χάνεται μια πιθανή νέα θέση εργασίας, λένε και τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι ότι περισσότερο από τους εργαζόμενους, που είπαμε κάποια, τα είπατε και εσείς με κάποιο τρόπο κατά τη δική σας εκτίμηση, πλήττει τους ανέργους. Δηλαδή αυτοί οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι ακριβώς επειδή θα φορτωθούν, πληρωμένες εγώ θα πω, υπερορίες ή ελεύθερο χρόνο είναι εργαζόμενοι, δεν θα ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας ή θα ανοίξουν λιγότερες από ό,τι θα μπορούσαν. Θα σας πω, καλό είναι να αφήσουμε την οικονομία να λειτουργήσει. Οι υπερορίες που μπορεί να εξυπηρετούν φυσικά τους εργαζομένους, γιατί βάζουν λεφτά στην τσέπη τους και αυτή την παράμετρο δεν θέλουμε να την ξεχνάμε, έχουν και μια άλλη χρησιμότητα. Έχουν μια κλιμάκωση όταν υπάρχουν αυξημένες παραγγελίες. Δεν είναι όλο το χρόνο υπερορίες. Όσοι ξέρουν πότε λειτουργούν οι βιομηχανίες, οι επιχειρήσεις που έχουν υπερορίες, το ξέρουν αυτό. Όταν έχεις αυξημένες παραγγελίες, χρησιμοποιείς καλύτερα, στις περισσότερες περιπτώσεις τουλάχιστον, τους εργαζομένους σου που είναι μαθημένοι στη δουλειά, ξέρουν τις λεπτομέρειες της δουλειάς, έχουν την τεχνογνωσία, πώς να σας το πω. Και γι' αυτό εξυπηρετεί και τις επιχειρήσεις να παίρνουν εργαζομένους. Βέβαια, τους ήδη εργαζομένους. Η κύρια στόχευσή μας πρέπει να είναι, σωστά το λέτε, και είναι να προχωρήσει μπροστά η οικονομία, και γι' αυτό το λόγο εμείς αποδεχόμαστε την καταραμένη για την αριστερά λέξη ευελιξία, δηλαδή επιλογές, περισσότερα δικαιώματα για τους εργαζομένους, μεγαλύτερη ελευθερία στο πώς λειτουργεί η αγορά, με ασφάλεια όμως για τον εργαζόμενο από την άλλη πλευρά. Και γι' αυτό λέμε 8ωρο μεν, δυνατότητα να κάνει υπερορίες αν συμφωνήσει εργαζόμενος και εργοδότης, δυνατότητα για διευθέτηση του χρόνου εργασίας με μια τράπεζα χρόνου που την αξιοποιεί όπως θέλει ο εργαζόμενος, εάν το θέλει. Και από την άλλη πλευρά δίνουμε τη δυνατότητα με τη λειτουργία, ας πούμε, και τις Κυριακές και σε αυτό το νομοσχέδιο, αλλά φυσικά και με άλλα μέτρα του Υπουργείου Οικονομικών για τη φορολογία, του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις αδειοδοτήσεις κτλ. Δίνουμε τη δυνατότητα στην οικονομία να προχωρήσει μπροστά με νέες θέσεις εργασίας. Και δεν έχετε καμιά αμφιβολία, μόλις κλείσει τώρα ο κύκλος του κορονοϊού,
η Ελλάδα θα μπει σε ένα κύκλο ισχυρής ανάπτυξης, ο οποίος θα στηρίζεται σε όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης, κυρίως των Υπουργείων Οικονομικών Ανάπτυξης και Εργασίας. Τώρα, να πω όμως κάτι. Θα μπορούσε κάποιος να πει ένα επιχείρημα ανταπιχείρημα σε αυτό το οποίο περιγράφεται, ότι αν κάποιος θέλει να ξεκινήσει να εργάζεται και θέλει όμως να εργάζεται γιατί είναι επιλογή του, 8ωρο, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Πενθήμερο, 8ωρο, ναι, 40 ώρες. Και πάει να προσληφθεί σε μια επιχείρηση. Και ο ιδιοκτήτης, αυτός ο οποίος κάνει την πρόσληψη, του πει ότι ναι, αλλά πρόσεξε να δεις, αυτό ισχύει προφανώς, γιατί αυτό είναι η νομοθεσία, αλλά να ξέρεις ότι μπορεί να χρειάζονται και υπερορίες και όλα αυτά κλπ. Και ο άλλος δεν θέλει, γιατί θέλει να κάνει μια ποιοτική ζωή με το 8ωρο του και όχι παραπάνω. Ελλάδα, δεν είναι ένα αντικίνητρο που, για να προσληφθεί αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Θα σας πω. Αυτό που στην Ελλάδα ήταν και είναι υποχρεωτικό, ήταν για πολλά χρόνια και παραμένει, είναι η λεγόμενη υπερεργασία, δηλαδή η ένατη ώρα. Ναι. Εάν το θέλει δηλαδή μια πλευρά η εργοδοτική. Από εκεί και πέρα όλα είναι θέμα συμφωνίας των δύο πλευρών με συλλογικές ή ατομικές συμβάσεις. Δεν μπορούν να επιβληθούν και υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες. Το ζήτημα είναι πώς επιβάλλονται αυτοί οι κανόνες. Και δεν έχει να κάνει μόνο με τη δικαιοσύνη, έχει να κάνει με τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Θέλω να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πρόοδοι σε αυτό. Έχουμε μεγάλα προβλήματα. Αλλά έχουν γίνει πρόοδοι. Η πρώτη πρόοδος ήταν όταν μπήκε η καμπάνα των 10.500 ευρώ που έβαλε η κυβέρνηση Σαμαρά με τον Γιάννη Βρούτση, τότε Υπουργό Εργασίας. Ναι. Που φώναζαν διάφοροι επιχειρηματίες, τι είναι αυτό που μας βάζετε στην αδήλωτη εργασία για κάθε εργαζόμενο 10.500 ευρώ. Αλλά λειτουργήσε. Μετά έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ μια προσπάθεια σε αυτό. Σωστά ο κύριος Ηλιόπουλος λέει ότι επί ΣΥΡΙΖΑ αυξήθηκαν οι υπερορίες που δηλώνονταν. Αυτό είναι γιατί μια από τις λίγες αλήθειες που είπε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτές τις μέρες. Ναι, αλλά προσέξτε. Εκείνο που δεν λένε είναι ότι έφυγε όταν έπεσε ο ΣΥΡΙΖΑ και μέχρι να πάμε στο lockdown που έκλεισε φυσικά η μισή οικονομία, οι υπερορίες που δηλωνόντουσαν στη συνέχεια επί Μητσοτάκη τώρα στην τελευταία περίοδο ήταν περισσότερες και από την περίοδο που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα το πράγμα συνέχισε να βελτιώνεται. Εμείς λοιπόν παίρνουμε τη σκυτάλη από εκεί και βάζουμε την ψηφιακή κάρτα από τη μια πλευρά όπως ζητούσε η ΚΕΣΕΕ και από την άλλη ενισχύουμε, αναβαθμίζουμε το ΣΕΠΕ, το κάνουμε επιθεώρηση εργασίας ανεξάρτητη διοικητική αρχή με όλες τις δυνατότητες, θα κάνουμε και προσλήψεις φυσικά, αλλά βασικά δεν θα είναι ο υπουργός ο οποίος και οι όποιες κυβερνήσεις οι οποίες κατηγορούνται διαχρονικά ότι ευνοούν και αδικούν επιχειρηματίες, εργαζομένους και ούτω καθεξής. Πρέπει να υπάρχει η αίσθηση στον άνθρωπο που μας βλέπει και είναι εργαζόμενος ότι η πολιτεία είναι αντικειμενική και αμερόληπτη και κάνει σωστά τη δουλειά της στους ελέγχους. Μια που αναφέρεται την ψηφιακή κάρτα, πότε υπολογίζετε να λειτουργήσει, κύριε Υπουργέ? Θα ξεκινήσουμε από τις μεγάλες επιχειρήσεις που υπάρχει ένα πρόπλασμα. Δηλαδή, αν πάτε στις τράπεζες τώρα, θα δείτε ότι εδώ και κάμποσα χρόνια λειτουργεί. Ο εργαζόμενος έχει μια κάρτα, όταν μπαίνει για να ανοίξει πόρτα, χρησιμοποιεί αυτή την κάρτα και ταυτοχρόνως είναι συνδεδεμένη η κάρτα εκείνη την ώρα με ένα κεντρικό μηχανισμό και είναι η πιστοποίηση του χρόνου που φτάνει. Και το ίδιο όταν φεύγει και το ίδιο με τις υπερορίες, τέλος πάντων μην σας κουράζω. Αυτό που γίνεται σε μικροκλίμακα θα το κάνουμε σε εθνική κλίμακα με χρήματα από το Υπουργείο, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα συνοηθούμε με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και θα το προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατό με διαγωνισμό φυσικά. Αυτό το ταχύτερο δυνατό, αυτό σε μια εκτίμηση από πότε? Είπατε από Σεπτέμβριο ότι θα είναι στόχος να ξεκινήσει. Πρώτον θα ενισχύσουμε, παρουσιάσαμε χτες μια ενίσχυση της επιτήρησης μέσω του συστήματος Εργάνη 1, του ισχύοντος συστήματος. Κάποια βήματα θα γίνουν από το καλοκαίρι και το Σεπτέμβριο κτλ. Και κλιμακωτά μέχρι το τέλος του χρόνου θα το πάμε με χίλια. Πώς να σας το πω. Όσο πιο γρήγορα μπορεί να πάει το δημόσιο και όσο πιο γρήγορα μπορεί να πάνε διαγωνισμοί. Γιατί για μας είναι μεγάλη πρόκληση να δείξουμε ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι ένα νομοσχέδιο δικαιοσύνης. Όπως σας είπα, βεβαίως μας ενδιαφέρει να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα. Γιατί αν δεν υπάρξει επιχειρηματικότητα, εμείς σωστά ή λάθος πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να δημιουργηθούν καινούργιες δουλειές. Ναι. Και να βρουν τα νέα παιδιά δουλειά και να βρουν καλύτερες δουλειές οι σημερινοί εργαζόμενοι. Αλλά από την άλλη πλευρά είμαστε εναντίον της λαμογιάς. Το λέω τελείως λαϊκά και απλά για να γίνει κατανοητό. Διότι η λαμογιά μας υπονομεύει. Υπονομεύει και κάθε υγιή επιχειρηματικότητα, αλλά υπονομεύει και την,
και την κυβέρνηση την ίδια που λέει ότι είναι υπέρ της ελεύθερης οικονομίας. Διότι αλλήμον αν αφήσουμε την ελεύθερη οικονομία να ταυτιστεί στο μυαλό του καθενός με τη λαμογιά. Κύριε είναι Χατζηδάκη, άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη κουβέντα που είχαμε. Θα δούμε και τη ζήτηση στη Βουλή. Και να είστε καλά, πάντοτε στη διάθεσή σας. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Λοιπόν, ευχαριστώ. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Μαζί μας ο κύριος Ρωμανός, ο διευθύντης του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Καλαματιανός, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Αντώνης Μιλωνάκης, βουλευτής της Ελληνικής Λύσης. Νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και για τα εργασιακά και για τα θέματα της ασφάλειας, τα οποία έχουν προκύψει ξανά στην επικαιρότητα της τελευταίας μέρας και για πολλά ακόμα θέματα. Σε 2-3 λεπτά επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάμε αμέσως στους προσθεκλημένους μας. Όπως σας να ευχαριστήσουμε ο Σωτήρη λίγο τους Ράδιο Αρβίλα. Έμαθα πριν από λίγο και το μάθετε και εσείς, υποθέτω, ότι έχουμε παίξει. Να ευχαριστήσουμε τους εκλεκτούς παρουσιαστές του Ράδιο Αρβίλα για την τιμή που έκανα στην εκπομπή μου και στον Γιώργο τον Καραμέρο. Να τα λέμε αυτά, Γιώργο. Είναι μεγαλοδιακή τιμή. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Νίκο Ρωμανό, τον διευθύντη του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας, τον κύριο Διονύση Καλαματιανό, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε πολύ λίγο θα δούμε και τον κύριο Αντώνη Μιλωνάκη από την Ελληνική Λύση. Καλησπέρα. Λοιπόν, σε ενημερώσω, αν συνενέσεις, θα πάμε μέχρι τη μία την εκπομπή με τον νέο εργασιακό. Κάτσε να ψηφιστεί. Δύο ώρες. Αν συμφωνείτε, αν δεν συμφωνείτε. Να ψηφιστεί θα πρώτα. Πάμε πάλι λοιπόν, κύριε Ρωμανέ, θα μου επιτρέψετε, επειδή ακούσαμε για αρκετή ώρα τον κύριο Χατζηδάκη, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Καλαματιανό, που εκπροσωπεί την αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν ξέρω αν και πόσο έχετε παρακολουθήσει από αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως με τον Υπουργό Εργασίας, αν ακούσατε καθόλου την κουβέντα μας. Αλλά θα θέλαμε να μας, αν την ακούσατε, να κάνετε κάποια πρώτα σχόλια από αυτό που ακούσατε ή έστω γενικότερα για το νομοσχέδιο, όπως το είδαμε σήμερα και στην κανονική του μορφή, γιατί συζητούσαμε για ένα πράγμα που δεν το είχαμε δει. Ναι, κύριε Ξενάκη, ακούσαμε και χθες και σήμερα τον Υπουργό να χρησιμοποιεί ως προκάλημα διατάξεις ευρωπαϊκών οδηγιών που πρέπει να ενσωματώσει η χώρα μας και είναι θετικές, όπως για παράδειγμα για τη βία και την κακοποίηση στην εργασία, για τις γονικές άδειες και άλλες. Όμως με το ίδιο νομοσχέδιο, με τις βασικές και κύριες διατάξεις του, γυρίζει τις εργασιακές σχέσεις στον 19ο αιώνα. Τότε που οι εργαζόμενοι εργάζονταν ήλιο με ήλιο, χωρίς δικαιώματα, χωρίς αξιοπρεπείς αμοιβές και ανθρώπινους όρους εργασίας. Ο Υπουργός Εργασίας και χθες και σήμερα επιβεβαίωσε ουσιαστικά όλα τα σημεία στα οποία ασκούσαμε έντονη κριτική και δυστυχώς δικαίωσε την αντίδραση όχι μόνο τη δική μας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ελευθερόγλου το εντόπισε αυτό. Καλησπέρα και στον κύριο Μιλωνάκη, να πω που τον βλέπουμε τώρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, συνεχίστε κύριε Καλαματιάνε, παρακαλώ, συνεχίστε. Ναι, έλεγα λοιπόν ότι δικαίωσε τις αντιδράσεις όχι μόνο τις δικές μας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και όλης της αντιπολίτευσης και των εκπροσώπων των εργαζομένων. Τι μας φέρνει η κυβέρνηση, οι κύριες διατάξεις, αυτές που έχουν τεράστια σημασία, μας φέρνει την περαιτέρω καταστρατήγηση του οκτάωρου με απλήρωτη υπέρβαση του οκτάωρου και απλήρωτες ή φθηνές υπερορίες. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αυτά οδηγούν σε μείωση αποδοχών των εργαζομένων και φυσική εξουθένωσή τους. Θυμίζω ότι πολλά εργατικά ατυχήματα προκαλούνται από την εξάντληση των εργαζομένων λόγω των πολλών ωρών εργασίας. Ναι. Περαιτέρω το νομοσχέδιο φέρνει την ατομική σύμβαση, την ατομική διαπραγμάτευση μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη, χωρίς να υπάρχει κάλυψη και η προστασία του εργατικού σωματείου. Φέρνει τις ανεξέλεγκτες απολύσεις. Τον ρωτήσατε τον Υπουργό και άλλαξε κουβέντα και είπε άλλα. Φέρνει μεγάλα εμπόδια στη συλλογική δράση των εργαζομένων που δεν θα μπορούν ακόμα και να κηρύξουν απεργία. Φέρνει τη διεύρυνση και των κλάδων που επιτρέπεται να εργάζονται την Κυριακή. Όπως καταλαβαίνετε, το νομοσχέδιο αυτό ουσιαστικά τεινάζει στον αέρα όλο το σύστημα, το πλέγμα προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, και σωστά το εντοπίσατε, για το πόσο αντεργατικό είναι αυτό το νομοσχέδιο, αποτελεί η κατάργηση της υποχρέωσης του εργοδότη να επαναπροσλάβει τον εργαζόμενο όταν το δικαστήριο κρίνει την απόλυσή του άκυρη και καταχρηστική. Τι θα συμβεί, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Ένας εργαζόμενος θα απολύεται παράνομα και καταχρηστικά. Για παράδειγμα, δεν θα του καταβάλει ο εργοδότης την αποζημίωση απολύσεως. Θα προσφεύγει στη δικαιοσύνη, το δικαστήριο θα αποφασίζει ότι είναι παράνομη και άκυρη απόλυση. Παρ' όλα αυτά, ο εργοδότης δεν θα έχει την υποχρέωση να επαναπροσλάβει τον εργαζόμενο και να του καταβάλει μισθούς υπερημερίας όπως έχει μέχρι σήμερα, αλλά θα του δίνει ένα ποσό, ελάχιστους μισθούς και θα τελειώνει η υποχρέωσή του. Μάλιστα. Δεν θα υποχρεωθεί, για παράδειγμα, να καταβάλει ο εργοδότης μισθούς υπερημερίας 30 μηνών ως μέσο αποτροπής. Το προέβλεπε αυτό ο νόμος του Βενιζέλου το 1920. Τριών λόγω της άρνησής του να αποκαταστήσει
την παράνομη και άκυρη απόλυση του εργαζομένου, αλλά θα του καταβάλει τρεις μισθούς και θα καθαρίζει. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο πιο εύκολη κάνει την απόλυση, λοιπόν, ακόμα και αν είναι παράνομη και καταρριστική. Και τα κάνει όλα αυτά ενώ περιμένουμε τσουνάμι απολύσεων. Είπατε πολύ στα κάτω και ένα-ένα τα θέματα. Και τα ανοίξατε πολλά. Πάμε και στον κύριο Μιλωνάκη να ακούσουμε και τη δική του άποψη, εκτίμηση. Δεν ξέρω αν ακούσατε εσείς τον κύριο Χατζηδάκη νωρίτερα, αλλά να ακούσουμε και την άποψη. Ακούσατε. Πάμε ακόμα καλύτερα. Τον άκουσα την άποψη. Λοιπόν, για πέστε μας λοιπόν και τη δική σας εκτίμηση για να πάμε μετά στον κύριο Ρωμάνο. Ναι. Δεν περίμενα ποτέ ή δεν θα περίμενε κανένας εργαζόμενος από τον κύριο Χατζηδάκη, έναν άνθρωπο των ειδικών αποστολών, να φέρει ένα νομοσχέδιο για το καλό των εργαζόμενων. Αυτό είναι ένα γενικό. Είδαμε και σήμερα, κάθε φορά που έρχεται η κυβέρνηση και φέρνει οδηγίες, γιατί μίλησε και ο κύριος Χατζηδάκης για οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες πρέπει να ενσωματωθούν. Σήμερα τα είδαμε πάλι με το τραπεζικό σύστημα. Δύο οδηγίες που μας φέρανε εκεί για το τραπεζικό σύστημα, για την προστασία του τραπεζικού συστήματος. Δηλαδή, δεν φτάνει που έχει ανακεφαλαιωθεί πάνω από 40 δισεκατομμύρια ευρώ έχει δώσει ο ελληνικός λαός από το υστέρημά του στις τράπεζες. Πρέπει να υπάρξει και άλλη προστασία. 14 του μηνός, θυμίζω, από αύριο ξεκινούν οι πληστηριασμοί. Και από την 1η του μηνός οι πληστηριασμοί και αυτών οι οποίοι οφείλουν ενώ υπήρχαμε την πανδημία. Πάμε τώρα στο εργασιακό. Τι πιστεύει κάποιος δηλαδή, ότι αυτό δεν τελειώνει τον εργαζόμενο, δεν τον τελειώνει πραγματικά? Συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τέλος. Ατομικές συμβάσεις εργασίας, και πρέπει να έχουμε κατά νου, διότι αυτά τα πράγματα τα βλέπουμε μετά από λίγο καιρό και λέμε, ρε παιδί μου, πώς ψηφίστηκαν από τη Βουλή αυτά? Ψηφίστηκαν από την πλειοψηφία. Θα μας πει ο κύριος Ρουμανός σε λίγο ότι αυτό το οποίο φέρνει ο κύριος Χατζηδάκης είναι το καλύτερο νομοσχέδιο. Μάλιστα. Οκτάωρο υπάρχει? Όχι. Τέλος οκτάωρο. Τέλος Σαββατοκύριακο για τον εργαζόμενο. Επαναπροσλήψεις, το είπε. Το είπαμε και προηγουμένως. Το άκουσα και τον κύριο Καραμέρο, νομίζω. Του έθεσε την ερώτηση ο κύριο Χατζηδάκη, ότι και να κερδίσει ο εργαζόμενος, δεν υποχρεούται να επαναπροσλάβει ο εργοδότης. Και τι πιστεύει κανείς δηλαδή? Ότι σε μία διένεξη εργαζόμενο εργοδότη ο νικητής θα είναι, ο νικητής εντός εισαγωγικών, γιατί κανένας δεν είναι νικητής σε μία πώληση, θα είναι ο εργαζόμενος? Ποτέ. Έρμεο θα είναι στα χέρια του κάθε εργοδότη. Εντάξει, έχουμε δικαστικές. Συγγνώμη κύριε Μιλωνάκη, έχουμε πολλές δικαστικές αποφάσεις στο παρελθόν υπέρ εργαζομένων όταν πήγαν στα δικαστήρια. Δεν είναι έτσι, το ξέρουμε όλοι. Τώρα το υπέρ θα είναι τρεις μισθοί. Αυτό λέω επιπλέον. Και το υπέρ, νομίζω ότι το είπε ξεκάθαρα και ο κ. Χατζηδάκης. Βέβαια, το δικαιολόγησε διαφορετικά και μίλησε για τη Γερμανία, για την Ισπανία, ότι εμείς τα πήραμε, λέει, αυτά έτοιμα και δεν είμαστε οι μόνοι που τα εφαρμόζουμε. Μα τι δεν είναι έτοιμοι? Ό,τι κακό υπάρχει σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για οποιοδήποτε θέμα αφορά εργαζόμενο, το φέρνουν στην Ελλάδα. Μάλιστα. Αυτό είναι ο εργασιακός μεσαίωνας, λοιπόν, σε όλο το μεγαλείο. Τώρα, και λοιπόν, είπε ο κ. Καραμέρος ότι, κύριε Χατζηδάκη, πολύ καλό το νομοσχέδιό σας, αν αλλάζατε 3-4 άρθρα. Νομίζω ότι το είπε ρητορικά. Δεν το πίστευε ο κύριος Καραμέρος. Σκοπτικά το είπε, γιατί αναφέρθηκε σε πολύ βασικά άρθρα. Το αντιλήφθηκε ο Χατζηδάκης αμέσως. Στα 125 φτάνουν για να τρέξουν. Στα 124 άρθρα. Μόνο τα 3-4 άρθρα μπορούμε να αποκλείσουμε, λοιπόν, να περάσουν. Λοιπόν, ωραία. Για να κάνουμε κουβέντα όμως, ακούσουμε και ο Ρωμανό, μετά θα συζητήσουμε. Κύριε Ρωμανέ, εδώ ακούτε και τον κύριο Καλαματιανό και τον κύριο Μιλωνάκη και έχουμε ακούσει και τα άλλα κόμματα που εκπροσωπίζονται είναι σήμερα μαζί μας, να λένε ότι μας γυρίζετε 100 χρόνια πίσω και ότι έχετε αποφασίσει προφανώς να βάλετε απέναντί σας όλους τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό καταλαβαίνω. Από αυτά που ακούω από την αντιπολίτευση. Φαντάζομαι καταρχάς ότι σας τα ανέλησε εις βάθος ο κύριος Χατζηδάκης, οπότε εγώ δεν θα σας κάνω σοφότερους από όσα σας είπε ο κύριος Χατζηδάκης, αλλά αυτά που θα απαντήσω εντάχει σε όσα άκουσα, ναι, είναι να ξεκινήσουμε λίγο από την κοινή λογική και από την πραγματικότητα. Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι μέχρι σήμερα υπήρχαν 40% απλήρωτες υπερορίες? Αυτό λένε οι μελέτες. Είναι γεγονός. Είστε γιατί όλοι οι περισσότεροι εξημών με ύψιλον είστε από τον δημοσιογραφικό κλάδο. Δείξτε μου έναν άνθρωπο στο χώρο σας που να δουλεύει 8 ώρο. Άρα λοιπόν τι κάναμε τόσα χρόνια? Βάζαμε ένα πρόβλημα κάτω από το χαλί. Λέγαμε ότι στα χαρτιά υπάρχει 8 ώρο. Στην πράξη δεν υπήρχε. Το αποδεχόμασταν όλοι. Έχω μπροστά μου ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή τώρα οι δημοσιογράφοι που θα δουλεύουν 12 ώρο θα πληρώνονται 12 ώρο. Δύο λεπτάκια. Συγγνώμη. Όταν έχεις την ηλεκτρονική κάρτα, γιατί να μην πληρώνεσαι όσο δουλεύεις? Είναι ή δεν είναι ένα όπλο αυτό στα χέρια των εργαζομένων? Λέω, να συζητήσουμε.
Γιατί θα πηγαίνει. Γι' αυτό βγαίνει στη διαβούλευση. Θα συζητήσουμε όλα. Έχει προβλεφθεί και αυτό. Μισό λεπτό, κύριε Ρωμανέ. Είναι ένα πολύ σημαντικό όπλο. Για... Ακούστε. Κύριε Καραμέρο, μου επιτρέπετε να μισό λεπτό, μισό λεπτό. Γιατί να με ρωτήσετε μετά. Όχι, μισό λεπτό. Γιατί θα πηγαίνει η επιχείρηση. Η όποια επιχείρηση. Και θα λέει άρθρο 57 παράγραφος 6 στον, υπουργό, στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και θα του δίνει τη δυνατότητα να δουλεύει ο εργαζόμενος μέχρι 13 ώρες με πολύ χαμηλότερο αντίτιμο για τις υπερορίες. Μάλιστα. Λοιπόν, για να μην τον διακόψουμε. Λοιπόν, έχει για όλες τις εξαιρέσεις, για όλα τα γούστα έχει μέσα εξαιρέσεις. Λοιπόν, ένα. Λοιπόν, σας διαβάζω ερώτηση 33 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ 21 Τρίτου του 17. Που μιλούσαν για ανασφάλιστη εργασία, για συνέχιση εργασίας πέραν του ωραρίου χωρίς καταβολή υπεροριών και ούτω καθεξής. Οι ίδιοι δηλαδή οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έβλεπαν το πρόβλημα και ζητούσαν μια λύση. Πιθανόν να είναι από αυτά που δεν πρόλαβε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω, μαζί με όλα τα άλλα. Μα το νομοσχέδιο δεν εξασφαλίζει ότι θα πληρώνετε υπερορίες, κύριε Ρωμανέ. Εξασφαλίζονται περισσότερες υπερορίες. Κάνετε λάθος, κύριε Καραμέρο, επειδή προέρχομαι από την αγορά. Σας λέω λοιπόν από την αγορά που έρχεστε. Αν εσείς, εσείς ασχολείστε με την εστίαση, νομίζω. Όταν θα έρχεται περισσότερη δουλειά. Εγώ έχω εστίαση και έχω εμπειρία και ξέρω. Τι θα κάνετε τώρα, να σας πω εγώ τι ευκαιρία σας δίνει. Αν θα κάνετε 2-3 γάμους ή δεξιώσεις, αντί να πάρετε 2-3 ανθρώπους ακόμα, θα φορτώσετε οι υπερορίες υπάρχοντες. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα. Καταρχάς, για να φορτώσω οποιονδήποτε. Δύο λεπτάκια. Είναι δύο τα πράγματα. Το ένα είναι η διευθέτηση του χρόνου εργασίας που για να γίνει πρέπει να το θέλει και να το ζητήσει, να το αιτηθεί ο ίδιος ο εργαζόμενος, αν το θέλει ο ίδιος και το αιτηθεί. Και το δεύτερο είναι οι υπερορίες. Λοιπόν, επειδή πρακτικά σας λέω ότι αυτό που γινόταν μέχρι τώρα και το λένε και τα στοιχεία είναι ότι γίνονταν υπερορίες αφενός που δεν πληρώνονταν και αφετέρου άνθρωποι που κάνουν παραπάνω από τις νόμιμες εντός εισαγωγικών υπερορίες ήταν είτε μαύρες είτε απλήρωτες. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτό το λύνουμε και το εναρμονίζουμε με το μέσο όρο της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν νομίζω είναι μάλλον στην προοδευτική κατεύθυνση και είναι προτεργάτης στα εργασιακά δικαιώματα διαχρονικά και παραδοσιακά. Δεν νομίζω ότι είναι στον αντίποδο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, αυτό κάνουμε. Δίνουμε δύναμη στον εργαζόμενο. Απόδειξε. Δύο λεπτάκια για να τα λέμε όλα. Η ίδια η ΓΕΣΕ. Έχετε δει τη στάση της ΓΕΣΕ μέχρι σήμερα? Έχετε δει τη ΓΕΣΕ να πρωτοστατεί σε απεργιακές κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις μέχρι σήμερα πριν καν δουν το νομοσχέδιο όπως έκαναν άλλοι? Αντιθέτως, οι μισές από τις πιο σοβαρές προτάσεις που περνάμε είναι προτάσεις ΓΕΣΕ. Το εμβληματικό με την κάρτα, με την ηλεκτρονική κάρτα, είναι πρόταση της ΓΕΣΕ. Και εγώ άκουσα σήμερα τον κύριο Παναγόπουλο να λέει ότι ναι, είναι θετικό, αλλά επειδή ο διάβολος κλείνεται στις λεπτομέρειες, περιμένουμε να δούμε νομίζω πιο πολλές λεπτομέρειες. Νομίζω ότι στο μέτρο αυτό δεν διαφωνεί κανένας. Πόσο, ο υπουργός κύριε Ρωμανέ? Όχι, δεν είναι έτσι. Εγώ έχω ακούσει. Εγώ προχθές συνομιλούσα σε ένα περιφερειακό κανάλι με εκπρόσωπο του εκεί εργατικού κέντρου, ο οποίος, αν ακούσετε πώς μιλούσε για το νομοσχέδιο, μιλούσε με πιο θετικά λόγια και από μένα. Σας απαντώ λοιπόν, ο κύριος Κατζηδάκης πριν από λίγο. Εδώ πέρα είναι ένα νομοσχέδιο που δίνει δύναμη στον εργαζόμενο, είναι ένα νομοσχέδιο που βγάζει προβλήματα κάτω από το χαλί και κοιτάζει να τα λύσει. Θα δούμε στην πράξη αν χρειάζεται βελτιώσει για να τα λύσει πιο αποτελεσματικά, αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Είναι ένα νομοσχέδιο που δίνει μία σειρά αδειών, ειδικών κατηγοριών αδειών, για παράδειγμα σε πατεράδες, σε γυναίκες που κάνουν εξωσωματική, σε μία σειρά πραγμάτων τα οποία δεν είχαμε πριν 40 χρόνια που ήταν το προηγούμενο εργασιακό νομοσχέδιο. Λοιπόν, προφανώς θέλει εναρμόνιση με το σήμερα. Προφανώς πρέπει να μιλάμε με τις συνθήκες του σήμερα. Και προφανώς δεν μπορούμε να δουλεύουμε παραπάνω. Βάλτε μια τελεία, κύριε Ρωμανέ, παρακαλώ. Εγώ θέλω να πω στον κύριο Καλαματιανό. Και συγγνώμη να ρωτήσω και κάτι. Είναι κανείς κατά της αναβάθμισης και της ανεξαρτητοποίησης εντός εισαγωγικών του ΣΕΠΕ? Ποιο μπορεί να είναι κατά? Αλλά και πριν άκουσα. Συγγνώμη, παρακαλώ. Λοιπόν, παρακαλώ να μιλήσει ο κ. Καλαματιανός. Περιμένετε. Η ΓΕΣΕ στην ανακοίνωσή τη, η οποία λέτε ότι το είδε θετικά, καταγγέλει την αλλαγή να πάει ο ΙΓΕΣΕ. Η ΓΕΣΕ έτσι αυτό πράγματι είναι από τα πράγματα που είναι από τα ελάχιστα που είναι απέναντι. Αλλά σα έφερα ένα παράδειγμα. Δύο λεπτάκια. Είπε ότι σε μερικά είναι θετικά, σε μερικά δεν είναι. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, παρακαλώ, για να μιλήσουν όλοι και να έχουμε και μια σειρά στη μία τάξη κουβέντα. Απλά να το πούμε και για το ΣΕΠΕ, γιατί είναι εύλογο αυτό που έθεσε. Εγώ άκουσα πριν τον κύριο Καλαματιανό να λέει από την αρχή ότι υπάρχουν θετικά κομμάτια, άσχετα αν είπε πως απλώς υιοθετείτε ευρωπαϊκές πρακτικές, έπρεπε να τις υιοθετήσετε εσείς νωρίτερα. Και δεν το κάνατε. Λοιπόν, έχω μια απορία πολιτική, κύριε Καλαματιανέ. Έχω μια απορία πολιτική. Πολιτική όμως είναι και θα μπούμε και στα κατηδία. Όπως τα περιγράφετε εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, αλλά και ο κ. Μιλωνάκης, είναι σαν ένα κόμμα που κυβερνάει τον τόπο με ένα ποσοστό 40% πήρε τις εκλογές περίπου και δημοσκοπικά αρκετά ψηλά, αλλά αυτό δεν ξέρω, θα το δούμε όταν φτάσουν οι εκλογές των εκλογών.
να έχει αποφασίσει ξαφνικά να αυτοχειριαστεί, να αυτοκτονήσει. Γιατί αν ισχύουν όλα αυτά που λέτε, δεν θα μείνει εργαζόμενος για εργαζόμενος που θα στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές. Πολιτικά λοιπόν ρωτάω, εμένα αυτό με τα 33 χρόνια στη δουλειά που κάνω, μου φαίνεται παραλογισμός. Έχουν τρελαθεί ξαφνικά στο κόμμα αυτό και αποφάσισαν να βάλουν απέναντί τους όλους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Γιατί δεν το έχετε καταλάβει, κύριε Ξενάκη? Όχι. Κύριε, μου φαίνεται παραλογισμό, κύριε Μιλονάκη. Αλλά να απαντήσει ο κύριος Καλαματιανός. Αμέσως. Θέλουν να πάνε στην αντιπολίτευση, λέτε. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καλαματιανέ. Αμέσως μετά. Κύριε Ξενάκη, σας λέω το εξής. Μάλιστα. Ότι είναι προφανές ότι η κυβέρνηση θέλει να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα. Ναι. Έρχομαι σε αυτό που είπε ο κύριος Ρωμανός. Ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ για τις απλήρωτες υπερορίες, για τη μαύρη εργασία. Για να απαντήσετε και σε μένα όμως, έτσι, απάντηση, σε αυτό που σας ρωτάω. Σας λέω ότι ο στόχος είναι να εξυπηρετήσουν τους επιχειρηματίες. Εργοδοτικά συμφέροντα. Και άρα να χάσει όλους τους εργαζόμενους. Κύριε Ξενάκη, συγκεκριμένους επιχειρηματίες, όχι όλους, γιατί οι μικρομεσαίοι δεν ωφελούνται από αυτά τα μέτρα. Οι μικρομεσαίοι δεν ωφελούνται από την αύξηση της ανεργίας, από τις απλήρωτες περιουσίες, από τη μείωση της αμοιβής. Όχι, όχι. Εδώ και 10 χρόνια. Οι επιχειρήσεις δεν τους ακουμπάει να ρυθμίσει έτσι κι αλλιώς. Το 40% που μας ψήφισε είναι οι μεγαλοεπιχειρηματίες, κύριε Καλαματιανέ. Για τους... Ποιος ρωτάει? Τώρα ρώτησε ο κ. Ρωμανός. Ο κ. Ρωμανός ρώτησε. Καλά, στη σειρά του. Όταν έρθει η ώρα θα μιλήσω, κύριε Ρωμανός. Τώρα ρωτάτε εμένα, θα σας απαντήσω. Σας λέω λοιπόν ότι αυτά τα μέτρα δεν ωφελούν, εναντίον των εργαζομένων προφανώς, δεν ωφελούν τις πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και δεν ξέρω τελικά ποια στάση θα κρατήσουν απέναντι στο νομοσχέδιο. Σίγουρα όμως ήταν αιτήματα, αν το δείτε, αιτήματα του ΣΕΒ εδώ και μια δεκαετία, ίσως και παραπάνω, τα περισσότερα από αυτά. Και για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και για το θέμα της αποζημίωσης απολύσεως και για την επιστροφή μετά την απόλυση σε περίπτωση που κηρυχθεί άκυρη και για άλλα πολλά ζητήματα. Εγώ λέω συγκεκριμένα στον κύριο Ρωμανό λοιπόν ότι εμείς λέμε ότι θα έπρεπε οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, το ΣΕΠΕ, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του ΕΦΚΑ κλπ. Κλπ. Να ενισχυθούν. Αυτό χρειαζόταν. Πράγματι υπάρχει ζούγκλα εκεί έξω. Κύριε, αλλά δεν μπορεί να έρθει η κυβέρνηση για να ανοιχτοποιήσει την ενίσχυση. Να ρωτήσω κάτι. Να γίνει ανεξάρτητη δεν μπορεί να πονάει η κυβέρνηση. Να μην ρωτήσει. Και εγώ εδώ πέρα. Να φτάσουμε, κύριε Μιλονάκη, περιμένετε. Αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουν είναι να νομοποιούν τη ζούγκλα. Και κάνω μια πρόταση στον κύριο Ρωμανό και στον κύριο Υπουργό που είπε αυτά που είπε προηγουμένως. Αν πράγματι είναι για το καλό των εργαζομένων αυτά που θα φέρουν, να μας παρουσιάσουν έστω και ένα αίτημα εργαζομένων, ένα αίτημα πρωτοβάθμιου σωματείου, ένα αίτημα δευτεροβάθμιου σωματείου, κλαδικού ή ομοσπονδίας, που να ζητά αυτά που λέει η κυβέρνηση για το 8ωρο, για τις υπερορίες, την εργασία την Κυριακή και τις απολύσεις. Να σας πω κάτι, πολύ ωραία. Κάνουν τον τόπο, δεν θα βρουν ούτε ένα. Αντίθετα, χρόνια τώρα οι βιομήχανοι κάνουν τέτοια αιτήματα. Λοιπόν, ωραία. Βάλτε μια τελεία, θα σας ρωτήσει κάτι ο Νίκος και να ρωτήσει ο Μιλονάκη. Να τελειώσω τη φράση μου. Τώρα λοιπόν βρήκαν πρόθυμη κυβέρνηση που θα υλοποιήσει τις επιθυμίες τους. Εντάξει, σύμφωνοι. Το κάνουν εναντίον των εργαζομένων. Λοιπόν, για κάτι ρωτήσει. Τα θετικά του νομοσχεδίου. Για να πούν την αλήθεια. Τα θετικά του νομοσχεδίου θα τα ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ? Είναι η πρώτη ερώτηση. Ό,τι κρίνουμε ότι είναι θετικό και υλοποίηση ευρωπαϊκής οδηγίας, βεβαίως θα ψηφιστεί. Αλλά τέτοια πράγματα που σας περιγράφω δεν είναι δυνατόν ποτέ. Δεν ξέρετε ότι μέχρι τώρα οι πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου παρέμβαιναν και στοχοποιούσαν, σε αγωγικά θα πω τη λέξη, επιχειρήσεις οι οποίες ήταν αρεστές και πήγαινε ο έλεγχος και έκανε τα διάφορα ντου και δεν πήγαινε παντού? Άρα λοιπόν μια ανεξάρτητη αρχή δεν βοηθάει σε αυτό? Δεν ξέρω σε ποιες κυβερνήσεις αναφέρεστε, αλλά για την περίπτωση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Για την Τράπεζα Πυρός δεν κάνατε εσείς ακριβώς αυτή την κριτική για το ΣΕΠΕ? Για την Τράπεζα Πυρός δεν κάνατε εσείς αυτή την κριτική πριν από λίγο καιρό? Έγινε έλεγχος από το ΣΕΠΕ σε τράπεζες και καταγράφησαν τεράστια πρόστιμα επειδή καταστρατηγούσαν το ωράριο. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μιλονάκη, παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε. Παρακαλώ, να πάμε στον κύριο Μιλονάκη. Να τηρεί την νομιμότητα. Λοιπόν, παρακαλώ, κύριε Ρωμανέκη, κύριε Καλαματιανέ, παρακαλώ. Παρεμβάσεις άλλες, επί ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε. Άλλες κυβερνήσεις τις έκαναν. Θα ήθελα την προσοχή σας λίγο, σας παρακαλώ. Διότι το θέμα του ΣΕΠΕ με την ανεξάρτητη αρχή είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ακούστε. Θέλετε την πραγματική εικόνα τι συνέβαινε στην ζούγκλα της αγοράς εργασίας? Το σώμα επιθεώρησης εργασίας, το οποίο υπήρχαν παντού κομμάτια του και παρενέβαινε όσο παρενέβαινε και βεβαίως υπήρχαν παρεμβάσεις από τις πολιτικές ηγεσίες, αυτό είναι γεγονός,
Ήταν τουλάχιστον κάτι το οποίο πήγαινε ο εργαζόμενος για να παραπονεθεί. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Ναι. Εγώ είμαι στην Επιτροπή, μόνιμο μέλος στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Είχε υποσχεθεί ο κύριος Γεραπετρίτης, σε μένα προσωπικά όταν το είχαμε θέσει το θέμα, ότι ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες απομυζούν από τον ελληνικό λαό περίπου 500, μιλάμε χωρίς την ΑΔΕ, την ΑΔΕ απ' έξω, οι 33 ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες απομυζούν περίπου 500 εκατομμύρια από τον ελληνικό λαό, που θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε απ' αλλού, πρέπει οι περισσότερες να καταργηθούν. Το Σύνταγμα αναφέρει 5. Προσέξτε τώρα τι γίνεται με τη νέα ανεξάρτητη αρχή. Πιστεύετε ότι μια ανεξάρτητη αρχή, εγώ θα σας πω ότι έχει την καλύτερη των προθέσεων. Θα σας πω μια ΕΑΔ, μια Εθνική Αρχή Διαφάνειας, όπως είναι στημένη τώρα. Έχετε την εντύπωση ότι μπορεί να πάει ο εργαζόμενος στην ανεξάρτητη αρχή και να παραπονεθεί? Γιατί να μην μπορεί. Δεν θα μπορέσει καν να πλησιάσει. Γιατί το λέτε? Διότι οι ανεξάρτητες αρχές, ακούστε με, οι ανεξάρτητες αρχές δεν έχουν προσωπικό, τέτοιο προσωπικό σε κατατόπους καταστήματα που να καλύπτουν όλο το εύρος της χώρας. Αυτό να το θυμάστε. Θα ψάχνουν να βρούνε άνθρωπο της ανεξάρτητης αρχής της συγκεκριμένης, ενώ το ΣΕΠΕ, εάν ενισχυόταν και αν αυτή η κακή νοοτροπία, η ελληνική... Συγγνώμη, το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο είναι μια ανεξάρτητη αρχή? Είναι. Ναι. Κάθε τηλεθεατής μπορεί να στείλει ένα απλό mail και να καταγγείλει κάτι το οποίο είδε σε ένα τηλεοπτικό κανάλι. Ναι. Και λοιπόν, έτσι, αυτό, ακούστε να δείτε, το θέμα του κάθε εργαζόμενου είναι διαφορετικό. Προφανώς. Δεν ξέρω ποιος με ρωτάει τώρα. Ο Σωτήρης ο Ξενάκης είμαι, κύριε Μιλουνάκη μου. Με συγχωρείτε. Ναι, ναι. Είναι δυνατόν να παρομοιάζουμε την καταγγελία, την ανώνυμη, επειδή τον κύριο Ξενάκη δεν το χωνεύω, να κάνω ένα email το οποίο θα τελειώσει, έτσι, θα φύγει, θα εξαφανιστεί, δεν θα το ελέγξουν, διότι πού να ελέγξει? Εδώ ο ίδιος ο πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής του ΕΣΟΥΡΟΥ. Ως παράδειγμα το ανέφερα, κύριε Μιλουνάκη, επειδή ξέρουμε ότι γίνεται αυτό, το ανέφερα ως παράδειγμα. Όχι καθόλου. Μα στη Βουλή μέσα ανέφερε ο κύριος Κουτρουμάνος ότι δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου. Δεν έχω προσωπικό. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι ένα θέμα. Είναι υποβάθμιση διαρρυθμίσεως. Οι ανεξάρτητες αρχές είναι αρχές για πολύ σοβαρά και μεγάλα θέματα. Δεν πλησιάζει ο εργαζόμενος στην ανεξάρτητη αρχή. Θα το δείτε στην πράξη. Μάλιστα. Αυτό. Πάμε όμως τώρα, επειδή ρωτήσατε, κύριε Ξενάκη, αν θέλει αυτή η κυβέρνηση πολιτικά, ναι, ναι, να αυτοχειριαστεί. Καθημερινά, και θα πω και στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν το περίμενα σήμερα από τον κύριε Καλαματιανέ, από τον ΣΥΡΙΖΑ, να ψηφίσετε αυτές την εσεμάτωση των δύο οδηγιών για την προστασία του τραπεζικού συστήματος, να ψηφίσετε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία αυτό το νομοσχέδιο. Δεν το περίμενε κανένας από εσάς. Ενσωμάτωση οδηγιών είναι, κύριε Μιλουνάκη. Ενσωμάτωση είναι. Ενσωμάτωση οδηγιών, ξέρετε τι λέει αυτή η ενσωμάτωση? Έχετε δει? Ρωτάω τον κύριο Αλεξιάδη, λοιπόν, κατηδίαν. Και τι, πώς είναι δυνατόν να ψηφίζετε αυτό? Λέει η εισηγήτριά μας. Η εισηγήτριά σας, δεν καταλαβαίνω εγώ αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν? Δεν το έχετε δει το νομοσχέδιο καταρχάς, τις δύο οδηγίες? Ξέρετε γιατί αναφέρονται οι δύο οδηγίες? Ξέρετε ότι πρέπει εμείς να προστατεύουμε τις τράπεζες με όποιο τρόπο? Δηλαδή τώρα, με χρηματικά τώρα... ποσά. Ναι. Κύριε Μιλουνάκη, εδώ έχουμε τα εργασιακά. Να σας πω κάτι. Να μείνουμε στα εργασιακά. Να μείνουμε στα εργασιακά. Κύριε Μιλουνάκη, ακούστε, γιατί αν πάρετε εκεί πέρα τον κύριο Λοβέρδο, τι έλεγε το δικό σας εκεί στο Blue Sky το 2018, και τον κύριο Γεωργιάδη, θα δείτε τις μεγάλες επενδύσεις του Μπάφου που μας φέρνουν στην Ελλάδα. Λοιπόν, μισό, να γυρίσουμε στα εργασιακά, παρακαλώ. Για να μείνουμε. Αυτό που λέει ο κύριος Ρωμανέ, ο κύριος Μιλουνάκης, έχει μία λογική, ότι το ΣΕΠΕ ήταν κάτι το οποίο μπορούσε κάποιος εύκολα να έχει πρόσβαση σε αυτό και να κάνει την καταγγελία του. Αυτή η αρχή μπορεί να είναι κάτι το οποίο να είναι λίγο απρόσιτο στον απλό εργαζόμενο. Είναι ένα θέμα. Το ΣΕΠΕ νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουμε πάντως ότι είχε συγκεκριμένες παθογένειες. Και μάλιστα, πώς δεν είχε? Και ίσχυε και αυτό που είπε ο Νίκος Ελευθερόπουλος. Το χρησιμοποιούσαν πολιτικά οι κυβερνήσεις. Ακριβώς. Έτσι. Για να το στέλνουν τακτικά σε κάποιους οι οποίοι δεν ήταν φιλικοί και να ξεχνούν κάποιους που είναι φιλικοί. Συνέβαινε και στο παρελθόν αυτό. Είτε σκέπαζε συγκεκριμένες υποθέσεις, είτε πήγαινε καρφωτό σε άλλους. Πολύ σωστά λέτε. Και να το συνδέσω λοιπόν με αυτό που με ρωτάτε, θα σας πω ότι η Πανελλήνια Ένωση Επιθεωρητών Εργασίας είναι αναφανδόν υπέρ του συγκεκριμένου σκέλους του νομοσχεδίου.
σε συνέχεια των θετικών που έχει πει η ΓΕΣΕ, για να μην αναφέρουμε μόνο σε αυτά που λέμε εμείς. Το θέμα δεν είναι πώς θα βαφτιστεί, είναι αν θα ενισχυθεί, κύριε Ρωμανέ. Δεν είναι πώς θα το λέγεται. Μα το να γίνει ανεξάρτητη αρχή προφανώς αποτελεί τη μέγιστη, νομίζω, αναπάντηση. Μα δεν απαραίτητο αυτό. Αν κάνει μόνο το παράδειγμα της ΑΔΕ, θα καταλάβει τόσο μεγάλη αναβάθμιση και πόσο καλύτερη δουλειά μπορεί να γίνει μέσω αυτής της οδού. Κύριε Ρωμανή, να σας ρωτήσω κάτι πρακτικό. Συγγνώμη, κύριε Μιλωνάκη. Ο πρόεδρος τους διορίζει η κυβέρνηση. Τι λέτε τώρα? Πώς είναι οι ανεξάρτητες αρχές, όπως ξέρετε, οι ηγεσίες διορίζονται από την Βουλή, περνάνε συγκεκριμένοι. Εγώ είμαι μόνιμο μέλος στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, το έχουμε θέσει το θέμα και πηγαίνει για τον πρόεδρο, πηγαίνει στη διάσκεψη των προέδρων. Και ποτέ άρα δεν τι μου λέτε, συγγνώμη κύριε Μιλωνάκη, μου λέτε ότι είναι πιο εύκολο πρόεδρο να ελεγχθεί μια ανεξάρτητη αρχή από να ελεγχθεί ένας φορέας που ανήκει στο Υπουργείο? Τι μου λέτε, προσπαθώ να καταλάβω το επιχείρημα ποιο είναι. Με τα 3/5 ποιο είναι το επιχείρημά σας αυτή τη στιγμή? Ότι το ΣΕΠΕ λειτουργούσε υποδειγματικά ή ότι ελέγχεται πιο εύκολα μια ανεξάρτητη αρχή από ένα Υπουργείο? Όχι, δεν ελέγχεται καθόλου μια ανεξάρτητη αρχή. Έχουμε ζητήσει έλεγχο κάθε εξάμηνο πεπλασμένων. Ακούστε, μιλάτε μαζί μου, δεν μιλάτε με κανένα που δεν ξέρει. Μιλάω και μαζί σας και λέω, άρα συμφωνούμε. Σας λέω, οι ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες έχουν γίνει πλέον αναφανδόν της μόδας, πρέπει να σταματήσει το παραμύθι αυτό. Γίνεται, να σας πω κάτι, κύριε Ρωμανέ, κύριε Μιλωνάκη. Γίνεται αριθμού των λάθος, σε λάθος εγώ βάση. Εγώ σας λέω συγκεκριμένα για το μετασχηματισμό του ΣΕΠΕ σε ανεξάρτητη αρχή. Μα δεν έχει νόημα, κύριε Ρωμανέ, ακούστε με λίγο. Θα πάει να ελέγξει η ανεξάρτητη αρχή. Σας λέω, αφού ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στον εργοδότη, παραδείγματος χάρη, το 8ωρο, όταν λέμε 2 ώρες παραπάνω, δεν είναι κολλητές οι 2 ώρες. Δίνει τη δυνατότητα στον εργοδότη οι 2, 3 ή 4 επιπλέον ώρες να είναι μέσα στη μέρα, ενδεχομένως το απόγευμα, με νόμο. Βέβαια, αυτό μισό λεπτό, ακούστε και το άλλο. Μα δίνει το δικαίωμα να το ζητήσει. Μισό λεπτό, υπερορίες. Γιατί να πληρώνετε 40%? Γιατί με βολεύει στο work-life balance. Γι' αυτό ναι, λοιπόν, δίνει το δικαίωμα. Εμένα, τον εργαζόμενο, το δίνει το δικαίωμα. Γιατί να πληρώνετε? Το δικαίωμα αυτό υπάρχει εδώ και δεκαετίες σε πάρα πολλές συλλογές. Δεν θα τα λέτε όλα. Θα με αφήσετε να το πω, να το διαβάσω. Εδώ. 40% την υπερορία στο μισθωτό, 12% στον ορομίσθιο. Γιατί 12% στον ορομίσθιο? Θα παίρνει 2 ευρώ την ώρα και την ώρα που θα μένει παραπάνω, ξέρετε πώς θα την πληρώνετε? 20 λεπτά την ώρα. Και συζητάμε τώρα αν θα είναι ανεξάρτητη αρχή, αν θα λέγεται ΣΕΠΕ. Τι συζητάμε τώρα? Συγνώμη. Με τον νόμο πια. Δεν θα έχει λόγο να ελεγχθεί. Για να σε ακούσουμε. Μπλέξατε 2 διαφορετικά πράγματα. Όχι, ίδιο είναι. Ο ορομίσθιος που δουλεύει σε ένα κατάστημα, δεν θέλω να πω, αλυσίδες, θα παίρνει 20 λεπτά για την ώρα. Για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, λοιπόν, σας λέω ότι είναι κάτι το οποίο ισχύει εδώ και δεκαετίες. Άρα 20 λεπτά ή ρεπό μετά από 6 μήνες. Καλαματιανού, προερχόμενη από το ΠΑΣΟΚ. Και αυτή τη στιγμή το μόνο που κάνουμε είναι να δίνουμε το δικαίωμα στον εργαζόμενο που το θέλει να το ζητήσει, ακόμα και αν δεν καλύπτεται από μια συλλογική σύμβαση. Και ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί κλάδοι και πάρα πολλές επιχειρήσεις που δεν καλύπτουν. Όχι, κύριε Μιλωνάκη, εδώ μετέχουμε όλη την κουβέντα. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Περιμένετε, είναι και ο κ. Καλαματιανός και περιμένει. Είναι ζωηρή κουβέντα. Μία μέρα πολλά δεν θέλω να αφήσω αναπάντητο. Κύριε Μιλωνάκη, μην το κάνετε αυτό, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Έχετε διευθύνει τηλεοπτική εκπομπή χρόνια και ξέρετε. Μην το κάνετε αυτό. Έλα, κύριε Ρωμανέ, παρακαλώ. Είναι και μόνος του εδώ και δεν έχετε πειρά από όλους. Είναι αλήθεια, έτσι? Ναι, ισχύει αυτό. Και προσπαθώ να ακούσω ό,τι μπορώ, γιατί είναι γι' αυτό λέω, γι' αυτό όλο. Επειδή έχουν πέσει όλοι πάνω σας, έχουμε πέσει. Ό,τι προλαβαίνω λοιπόν από τον κύριο Καλαματιανό, έχω σημειώσει το ζήτημα των καταχρηστικών λόγων απόλυσης. Και εκεί δεν έχουμε πει την αλήθεια. Η αλήθεια τι είναι? Ότι ενισχύονται και αυξάνονται οι καταχρηστικοί λόγοι απόλυσης. Ένα ακόμα σημείο που δίνεται δύναμη στον εργαζόμενο. Για παράδειγμα, δεν μπορεί για 6 μήνες ένας νέος πατέρας να απολυθεί. Δεν μπορεί να απολυθεί κάποιος επειδή δεν συμμορφώνεται στην πρόταση εντός εισαγωγικών του εργοδότη να αποδεχθεί ευέλικτο ωράριο ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Δεν μπορεί να απολυθεί σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα από τον εργοδότη λόγω της αποσύνδεσης, που είναι ένα ακόμα πολύ σημαντικό σημείο, γιατί σήμερα ξέρετε ότι πάρα πολλοί κόσμοι δουλεύουν από το σπίτι του, εκεί δεν είναι τίποτα ρυθμισμένο όπως πρέπει και έρχεται και εκεί να μπει τάξη, λοιπόν, με το δικαίωμα να πάμε στον κύριο Καλαματιανό, παρακαλώ. Και κάτι τελευταίο, επιτρέψτε για το κομμάτι των συνδικαλιστών. Αυτό που γίνεται λοιπόν. Μισό, να τελειώσει. Να βάλω μια τελεία. Βάλτε μια τελεία, τελειώστε.
Ναι. Πέστε αυτό που θέλετε. Γίνεται λοιπόν με την ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι ουσιαστικά η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία σημαίνει μεγαλύτερη δημοκρατία, σημαίνει περισσότερη δημοκρατία. Καθώς επίσης και το προσωπικό ασφαλείας 33% σε συγκεκριμένους κρίσιμους κλάδους, δεν νομίζω λοιπόν, να είναι κάτι που διαφωνεί κανείς. Τώρα, αν αυτό υποκινεί, βάζει την τελεία όμως. Ελάτε, ελάτε. Τα προσκόμματα που βάζουν στη συλλογική δράση είναι δεδομένα και με το προσωπικό ασφαλείας και με το 1 τρίτο κλπ. Το να ψηφίζουν όλοι είναι εμπόδιο. Η δημοκρατία είναι εμπόδιο. Λέει ο κύριος Ρωμανός για την καταχρηστική και παράνομη απόλυση. Μα ακόμα και αν κερδίσει το δικαστήριο ο εργαζόμενος, ο εργοδότης θα πληρώνει κάτι και θα διώχνει τον εργαζόμενο. Δεν θα έχει κόστος για αυτή την παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά του. Τι μου λέει, τι μας λέει ο κύριος Ρωμανός, ότι περιγράφονται στον νόμο κλπ. Κλπ. Πολύ σωστά και ο κύριος Καραμέρος επεσήμανε πριν ότι το ζήτημα με τους ελεκτικούς μηχανισμούς, το ΣΕΠΕ, είναι η ενίσχυσή του με προσωπικό, με μέσα. Με διοικητική αυτοτέλεια, με επιχειρησιακές δυνατότητες. Αμέσως μόλις ήρθε η Νέα Δημοκρατία το καλοκαίρι του 2019, υποβάθμισε το ΣΕΠΕ. Από Γενική Γραμματεία το έκανε διεύθυνση του Υπουργείου. Πάντως ο κ. Καλαματιανέ είπε πριν ο κ. Χατζηδάκης. Μισό λεπτό, επειδή δεν είναι εδώ. Να ενισχύσουν είπε πριν ο κ. Καλαματιανέ. Ακούστε με ένα λεπτάκι, μπορεί να μην τα ακούσατε. Επειδή τον ρώτησε ο Γιώργος γι' αυτό. Είπε, καταρχήν είπε ότι ξεκίνησε μια δουλειά επί κυβέρνηση Σαμαρά, ότι ενισχύθηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΕΠΕ το είπε και αυξήθηκαν. Τι μια δουλειά για το ΣΕΠΕ, αφού διώξανε εκατοντάδες εργαζόμενους. Εν πάση περιπτώσει, και είπε ότι αμέσως μετά, αφού έφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ από την κυβέρνηση, μισό λεπτάκι, οι υπερορίες έγιναν ακόμα περισσότερες από αυτές που άρχισαν να δηλώνονται με το ΣΕΠΕ επί ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό σταμάτησε απλώς λόγω της πανδημίας. Και δεσμεύτηκε ότι θα υπάρχει ενίσχυση του σώματος, γιατί πραγματικά έχει μεγάλες ανάγκες. Είναι δεδομένο αυτό. Με προσλήψεις. Οι εργαζόμενοι και στις τράπεζες και αλλού. Δεν θα έχει προσωπικό. Δεν γίνεται χωρίς ελεγκτές. Πάντως και η ΑΔΕ που είναι ανεξάρτητη δεν λείπει τα φαινόμενα διαφθοράς. Δυστυχώς. Λοιπόν, για πετε μας. Κύριε Καλαματιανέ, σας λέω το εξής. Ότι επί ΣΥΡΙΖΑ το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας ενισχύθηκε. Είχε επιχειρησιακές δυνατότητες μεγάλες, είχε αποτελέσματα. Οι εργαζόμενοι και στις τράπεζες και σε άλλους εργοδοτικούς χώρους είδαν αποτέλεσμα, φεύγαν στο ωράριό τους γιατί έγιναν πραγματικά έλεγχοι και επιβλήθηκαν πρόστιμα. Τα οποία τα μείωσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το που βγήκε. Τα πρώτα πράγματα που έκανε ήταν και αυτό, να μειώσει την λειτουργική δυνατότητα του ΣΕΠΕ και την υποβάθμιση σε απλή διεύθυνση. Αν θέλαν πραγματικά να ενισχύσουν το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, θα μπορούσαν να προσλάβουν προσωπικό, να βάλουν εργαζόμενους εκεί, να ενισχύσουν την υλικοτεχνική του υποδομή, να ενισχύσουν την επιχειρησιακή του δυνατότητα. Δεν το κάνουν. Τώρα, πολύ σωστά είπε ο κ. Καραμέρος ότι το αναβαθμίζουν. Το υποβαθμίζουν δια της αναβαθμίσεως, κάνοντας το ανεξάρτητη αρχή. Το ζήτημα είναι άλλο, αλλού πρέπει να δώσουμε σημασία, αλλού πρέπει λοιπόν, να κύριε, παρακαλώ. Στραφούμε για να έχουμε πραγματικούς ελέγχους της αγοράς εργασίας. Παρακαλώ, θα κάνουμε ένα διάλειμμα, θα γυρίσουμε τους τηλεθεατές μας και με εσάς εδώ την παρουσία σας για να κλείσουμε και την εκπομπή και με τα δικά σας σχόλια. Λοιπόν, πάμε σε 2 λεπτά, επιστρέφουμε στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε αμέσως στους τηλεθεατές μας. Ξεκινάμε με τον κύριο Χρήστο Κεφαλά. Καλησπέρα σας, κύριε Κεφαλά. Σας ακούμε εδώ από την Αθήνα. Δεν ακούω. Παρακαλώ, σας ακούμε. Κύριε Κεφαλά, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ, πέστε μας. Ναι. Με ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Είναι... Σας ακούμε, παρακαλώ, μιλήστε για να σας ακούσουμε. Ναι. Το σεβασμό όμως εσάς προσωπικά. Και στο αγαπητό πάνελ θέλω να κάνω μία ερώτηση. Κάντε την. Θα κάνετε την ερώτηση παρακαλώ. Σε ποιον να πω τον πόνο μου και το παραπονό μου. Δηλαδή προ καιρού περίπου πέρασε από το ΚΕΠΑ και μου έβγαλε αναπηρία 90%. Ναι. Και δεν με απαλλάσσει ο κράτος από τίποτε. Τι πρέπει να κάνω? Σε ποιον να το πείτε, δίκιο έχετε κύριε Κεφάλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 90% αναπηρία και δεν υπάρχει απαλλαγή από τίποτα. Εντυπωσιακό. Το ακούνε και οι προστεκλημένοι μας. Πάμε στον κύριο Λευτέρη Κατοπόδη. Καλησπέρα κύριε Κατοπόδη, σας ακούμε από το Αιγείο. Παρακαλώ. Κύριε Κατοπόδη, σας ακούμε.
Δεν τον έχουμε τον κύριο Κατοπόδη. Μπορούμε να πάμε στον κύριο Νίκο Θεό. Ναι. Λοιπόν, περιμένουμε τον κύριο Κατοπόδη για να τον έχουμε. Άξι, και τώρα 90% και πάει και να μην μπορεί να έχει απαλλαγή. Εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Δεν ξέρω αν έχει καταστροφεί σωστά ή μιλάει για το θέμα της επανεξέτασης, να του έχει ζητηθεί. Είναι κάθε περίπτωση διαφορετική στις αναπηρίες. Ναι, εν πάση περιπτώσει, πάντως μιλάμε για ένα πράγμα. Εγώ άκουσα έναν άνθρωπο ο οποίος είναι απελπισμένος πραγματικά. Και αυτό είναι εντυπωσιακό. Το ΚΕΠΑ πάντα είχε ζητήματα με κόσμο, έτσι, αλλά κάποια από αυτά υποτίθεται πως έχουν όλο αυτό το καιρό είχαν λυθεί. Και αρκετοί έλεγχοι πίσω λόγω της πανδημίας που έχουν αναβληθεί, έχουν ισχύσει οι προηγούμενες αποφάσεις των επιτροπών. Τώρα από αύριο που ανοίγουν όλα, θα ανοίξουν όλα, θα ανοίξουν όλα. Σιγά-σιγά, σε φάση του να ανοίξουν είναι τα πράγματα. Δεν έχουμε ακόμα πει. Ακόμα στις εφορίες που πας με ραντεβού δεν έχουν κλείσει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε τον επόμενο. Πάμε στον κύριο Παναγιώτη Μεγαλοοικονόμου. Καλησπέρα κύριε Μεγαλοοικονόμου, σας ακούμε. Παρακαλώ, σας ακούμε. Σήμερα έχουμε θέματα. Δεν έχουμε τον κύριο Μεγαλοοικονόμου, ναι. Δεν μας θέλει σήμερα. Πώς να εκμεταλλευτώ. Η σημερινή μέρα, ναι, να πεις τι. Τον κύριο Ρωμανό, το είχα διατυπώσει το ερώτημα, θα το κάνω πιο σύντομο. Για το θέμα της αμοιβής των υπερορίων. Γιατί ουσιαστικά αυτό είναι η βάση, αυξάνονται πολλοί υπερορίες. Γιατί 12% στους ορομίσθιους και 40% στους μισθωτούς. Και με νόμο πια αυτή η διαφορά. Το συγκεκριμένο σημείο που αναφέρετε πρέπει να το κοιτάξω. Δεν το... Είναι το άρθρο 56, να το δείτε. Θα το κοιτάξω και θα σας πω. Και επίσης πρέπει να το συγκρίνουμε και με το αν υπήρχε ή όχι διαφορά και πριν σχετικά με τους ορομίσθιους και τους μισθωτούς. Αυξάνονται πολλοί ώρες των υπερορίων από 96-150. Οπότε... Ναι, αλλά λέω έχει σημασία αν υπήρχε ούτως ή άλλως διαφορά μεταξύ των δύο. Δεν υπήρχε τέτοια διαφορά. Τώρα αυτό, εμένα μου κάνει εντύπωση τώρα πέρα από το νομοσχέδιο αυτό που άκουσα για το ΚΕΠΑ και την κατάσταση έναν άνθρωπο ο οποίος με 90% αναπηρία δεν έχει αυτό καλύτερο. Που λέτε κύριε Ξενάκη είναι κάτι το οποίο επίσης καλό θα ήταν να έχουμε και κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες για να μπορούμε να το ψάξουμε. Θα έχουμε τα στοιχεία του ανθρώπου και θα κάτσουμε να τα βρούμε πραγματικά γιατί είναι πραγματικά... Έτσι όπως το άκουσα μου έκανε εντύπωση αλλά προφανώς θέλει... Οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ μπορούν να βοηθήσουν κύριε Ξενάκη, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, η αρμόδια διεύθυνση των ΚΕΠΑ μπορούν να βοηθήσουν. Γιατί έχουμε δυσκολίες σήμερα. Πάμε στον κύριο Γιώργο Πανολάσκο. Καλησπέρα κύριε Πανολάσκο, σας ακούμε. Παρακαλώ, κύριος Πανολάσκος. Από την Ινώη. Από την Ινώη. Ναι, βλέπω, αλλά δεν τον ακούω. Μόνο βλέπω ότι είναι από την Ινώη. Κύριε Πανολάσκο, εσείς είστε μαζί μας. Ας πάρει ο οδοντίατρος. Όχι, λοιπόν. Κύριε Καραμέρο, σε αυτό, αυτό που με ρώτησε ο κύριος Καραμέρος, επειδή το σκεφτόμουν τώρα όσο μιλάγατε. Πρέπει να δούμε μόνο την υπεργασία. Έχω την αίσθηση ότι ο ορομίσθιος τις πρώτες επιπλέον ώρες που κάνει, δηλαδή μετά το 8ωρο, περνούνται ως υπερεργασία και μετά από αυτό πάει στην υπερορία. Μάλιστα. Μήπως η υπερεργασία που νομίζω είναι πιο χαμηλό, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι είναι πιο χαμηλό το rate από την υπερορία. Λοιπόν, πάμε στην όχι, κυρία. Όχι, αλλά άρα μήπως μιλάτε για την υπερεργασία και όχι για την υπερορία. Όχι, η υπερεργασία είναι μόνο για τις 5 ώρες πλέον το 40. Αυτό αλλά... λέω. Γι' αυτό το λέω. Μήπως αναφέρεστε σε αυτές που έχουν μικρότερο rate. Όχι, όχι. Ούτως ή άλλως. Κύριε Μιλωνάκη, τι θέλετε, σας λέω ότι θέλετε κάτι να σχολιάσετε. Τι θέλετε να σχολιάσετε. Εγώ αυτό που ήθελα να πω το εξής. Επειδή καλά κάνατε και αναρωτιώστε τι συμβαίνει με τα ΚΕΠΑ. Δεν λειτουργεί τίποτα, κύριε Ξενάκη. Τίποτα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν από αύριο που ξεκινάμε να δουλεύουμε, να μπαίνουμε λίγο-λίγο στην κανονικότητα, να δουλέψει κάτι. Αυτή η κυβέρνηση έχει απογοητεύσει πάρα πολύ κόσμο. Ειλικρινά σας μιλάω, δεν λειτουργεί καμιά υπηρεσία. Ούτε το ΕΦΚΑ λειτουργεί. Ούτε το εφορίες λειτουργούν. Μάλιστα. Ούτε οι ανεξάρτητες αρχές λειτουργούν. Για να συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε με τον κόσμο. Που να είναι ευχαριστημένος τα τελευταία 2 χρόνια από την κυβέρνηση αυτή, να μου το πείτε και εμένα. Να συνεχίσουμε με τον κόσμο. Κυρία Κατερίνα Δημητρακοπούλου, καλησπέρα σας. Σας ακούμε, ελπίζω. Κυρία Δημητρακοπούλου. Καλησπέρα. Παρακαλώ, σας ακούμε. Καλησπέρα. Σας ακούμε, παρακαλώ. Καλησπέρα. Χαμηλώστε την τηλεόρασή σας. Ναι, δεν ακούγεται καλά η γραμμή. Λοιπόν, αφήστε το. Νομίζω ότι έχουμε μεγάλη δυσκολία.
Δεν νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε με το. Γιατί υπάρχει θέμα και με την. Υπάρχει μια δυσκολία με τα τηλέφωνα. Μια δυσκολία με τα τηλέφωνα σήμερα. Δεν ξέρω πώς μας έτυχε, ενώ υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος ξέρω ότι περίμενε. Ίσως λοιπόν, υπερφορθώθηκε το υποτηλεφωνικό κέντρο. Εντάξει, το θέμα τα εργασιακά. Μπορεί. Λοιπόν, να πάμε στον κύριο Καλαματιανό. Κύριε Καλαματιανέ, επειδή ρώτησε κάτι πριν ο Νίκος ο Ελευθερόγλου. Σε σχέση με τις θετικές διατάξεις του νομοσχέδιου, είπατε ότι είστε έτοιμοι, εφόσον υπάρχουν θετικές διατάξεις, να τις στηρίξετε. Εσείς από αυτές τις θετικές διατάξεις, ποιες θα λέγατε ότι είναι σε σωστή κατεύθυνση και πρέπει να προχωρήσουν άμεσα και τις θεωρείτε πιο σημαντικές? Για να δούμε και κάποια θετικά, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει ένα νομοσχέδιο που έχει μόνο αρνητικά. Όχι, σας είπα ότι ουσιαστικά η κυβέρνηση και ο Υπουργός χρησιμοποιούν ως προκάλημα διατάξεις ευρωπαϊκών οδηγιών που πρέπει να ενσωματωθούν, να τις ενσωματώσει η χώρα μας, και τέτοιες διατάξεις είναι οι διατάξεις για τη βία και την κακοποίηση στην εργασία, τις γονικές άδειες και άλλες. Ό,τι βρούμε θετικό, να είστε σίγουρος ότι θα το στηρίξουμε. Όμως το βέβαιο είναι ότι αν ψηφιστούν αυτά που φέρνει η κυβέρνηση, σύντομα οι εργαζόμενοι θα δουν να αυξάνεται το ωράριό τους, θα δουν να μειώνονται οι αποδοχές τους. Αυτό που φέρνει η κυβέρνηση ουσιαστικά δεν ωφελούν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, θα μειωθούν τα εισοδήματα των εργαζομένων, θα κάνουν ευκολότερες και πιο ανώδυνες για τους εργοδότες τις απολύσεις. Είναι τώρα ουσιαστικά ένα πισωγύρισμα. Θα ήθελα εμείς ένα σχόλιο σύντομο από όλους σας. Ναι. Κύριε Ξενάκη, να ολοκληρώσω. Ολοκληρώστε, ναι. Ουσιαστικά με αυτές τις διατάξεις θα είναι ένα τεράστιο πισωγύρισμα. Αυτές οι διατάξεις ανήκουν στο παρελθόν. Ξαναλέω ότι ακόμα και στην ευρωπαϊκή πρακτική βλέπουμε να προχωράει μπροστά η Ευρώπη και στον κοινωνικό τομέα, να ενισχύει τα εργασιακά δικαιώματα. Ακόμα και ο Biden στην Αμερική αύξησε τον κατώτατο μισθό και είπε ότι τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν τις έκτισε η Wall Street, τις έκτισαν τα συνδικάτα μέσω της μεσαίας τάξης. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια αλλαγή κατεύθυνσης προς το προοδευτικότερο, προς το πιο κοινωνικό. Ματιανέ, ξέρετε, αν δεν μπορούν να κοροϊδέψουν την κοινωνία. Πόσες ώρες δουλεύουνε, μια που ακολουθεί τον κύριο Μπάιντεν. Κύριε Ελευθερόγλου, βλέπουν όμως, αναλύουν σωστά τη συγκυρία, βλέπουν τι έφερε η πανδημία, βλέπουν το τι σημαίνει το συλλογικό καλό, η κοινωνική συνοχή, αναλύουν τέτοια δεδομένα και στην Ευρώπη και στο εξωτερικό. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, προστατεύουν τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, σκέφτονται και να μειωθούν οι ώρες εργασίας από 40 σε 32, κάνουν βήματα μπροστά. Δυστυχώς, η δική μας κυβέρνηση προχωράει βήματα πίσω με αναφορισμό. Αυτό δεν πρέπει να κάνουμε το βήμα πίσω. Και κυρίως πριν. Σε σχέση κύριε Ξενάκη, μία κουβέντα μόνο, κλείστε, ότι όμως, αυτά αφορούν κυρίως τους νέους μας που θα κληθούν να ζήσουν σε χειρότερες συνθήκες από αυτές μια γενιά που ζήσανε οι γονείς τους. Μια γενιά, είναι πολύ αρνητικό αυτό. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Πολλά πράγματα. Έχουμε φορτώσει με δάνεια. Μια γενιά, αυτή η σημερινή 20, 20, 25, 30, έχουν, και τι δεν έχουν δει και τι δεν έχουν τραβήξει. Λοιπόν, κύριε Ρωμανέ, για να είναι ένα μέλλον σε συνθήκες ανεργίας, ανασφάλειας, χωρίς δικαιώματα. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε και, αυτό το και, πράγμα. Και να μην ξεχνάμε και ένα κομμάτι άλλο αυτών που δεν δουλεύουν, των συνταξιούχων και οι οποίοι. Οι χαμηλοσυνταξιούχοι, αυτοί οι οποίοι ζουν με τα λιγότερα δυνατά εισοδήματα. Δεν έχουν πάρει ακόμα και, ούτε την προκαταβολή. Και οι οποίοι περιμένουν κάποια χρήματα παραπάνω κάπως για να βιώσουν καλύτερα την καθημερινότητά τους. Κύριε Ρωμανέ, να κλείσουμε με εσάς και με αυτά που είπε ο κ. Μηρονάκης τα γενικότερα και με αυτά που είπε τα ειδικά ο κ. Καλαματιανός. Ξεκινάω από τον κύριο Καλαματιανό, ακριβώς επειδή αφορά τους νέους και πράγματι αυτοί είναι στο επίκεντρο και στον πυρήνα της πολιτικής μας. Οι νέοι ξέρουν πάρα πολύ καλά το τοπίο που επικρατεί σήμερα στην εργασία. Οι νέοι ξέρουν πάρα πολύ καλά αν δουλεύουν ή όχι παραπάνω και αν έχουν αυτή τη στιγμή ενδυναμωμένα τα εργασιακά τους δικαιώματα ή όχι. Και ξέρουν πάρα πολύ καλά αν τηρούνται ή όχι αυτά που θα έπρεπε να τηρούνται και αυτά τα οποία διασφαλίζει αυτό το νομοσχέδιο, δίνοντάς τους τη δύναμη την οποία δεν έχουν, γιατί οι νόμοι οι οποίοι, αν θέλετε, περιβάλλουν την εργασία σήμερα, είναι νόμοι 40 ετών πριν. Δηλαδή νόμοι που ετέθησαν σε ισχύ όταν αυτά τα παιδιά δεν είχαν καν γεννηθεί. Σήμερα λοιπόν, με τις συνθήκες του σήμερα, με την τηλεργασία, με μία σειρά πραγμάτων που είναι στο σήμερα, τα ξέρουμε, τα βιώνουμε όσοι είμαστε στην ιδιωτικό τομέα, με βάση αυτό το νομοσχέδιο έρχεται να τους δώσει τη δύναμη να μην δουλεύουν παραπάνω υπερπίστεως, να έχουν τα δικά τους δικαιώματα, να μπορούν να τα διασφαλίσουν
και να είναι, ξαναλέω, να πάρουν αυτά που δικαιούνται. Αυτό είναι η ουσία αυτού του νομοσχεδίου. Μάλιστα. Και γι' αυτό είναι ενδεικτικό ότι ενώ έχετε δει τη ΓΕΣΕΕ, για παράδειγμα, να βγαίνει υπέρ πολλών από τα σημεία του, αν μιλήσετε με επιχειρηματίες, ο καλός επιχειρηματίας θα σας πει ότι σε κάποια σημεία μπορεί και να δυσκολέψει η καθημερινότητά του προκειμένου να δοθεί ορθώς αυτή η δύναμη στον εργαζόμενο. Λοιπόν, μια κουβέντα μπορώ να πω. Ναι, κύριε Μιλουλάκη, πέστε μας. Και φυσικά προστατεύουμε από τον κακό επιχειρηματία. Πολύ γρήγορα. Διότι συνήθως. Ναι, μια κουβέντα. Για επειδή μιλούν για τους νέους. Δεν έχουν αναρωτηθεί, φαίνεται, ή δεν καταλαβαίνουν ότι αυτή τη στιγμή δημόσιο και ιδιωτικό χρέος ξεπερνάει τα 500 δισεκατομμύρια. Κάθε μέρα που περνάει πληρώνουμε τόκους δανείων. Παίρνουμε δάνεια χαμηλότοκα, υποτίθεται τώρα, και επέρεται η κυβέρνηση, μετακυλίουμε αυτά τα δάνεια στα παιδιά και στα εγγόνια μας. Θα γεννιέται ένα παιδί, κύριε Ξενάκη, λοιπόν, το παιδί του, και θα χρωστάει 40-50 χιλιάδες ευρώ. Κλείνουμε, παρακαλώ, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ και τους τρεις. Μια είδηση θέλω να πω. Έχουμε εμπλοκή και του Λιβάνου στη σύραξη Ισραήλ-Παλαιστίνης. Εκτοξεύτηκαν ρουκέτες από το Λίβανο στο Ισραήλ. Μάλιστα, τώρα. Κόλαση. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους τρεις σας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που είστε μαζί μας. Μην φύγει κανείς. Ακολουθεί ο Γαβρίλος Καλκιώτης. Νομίζω ότι έχει να απαντήσει σε μια σειρά από πολύ σημαντικά ερωτήματα για την καθημερινότητά σας, την οικονομία, την αγορά, την τσέπη σας. Ο Γαβρίλος Καλκιώτης, λοιπόν, μπορείς να το σώσεις. Εμείς θα είμαστε μαζί αύριο το βράδυ στις 10 παρα 10 εδώ με τις παρεμβάσεις. Καλή σας νύχτα. Καλή συνέχεια.